Καλημέρα, ξημερών, από τον καιρό. Σε ό,τι αφορά τον καιρό. Θα χαλάσει, λέει σήμερα ο κλέρχος. Λίγο προ το τέλος. Δεν μας είπε αύριο θα χαλάσει. Νομίζω λέγεται προ το τέλος της Παρασκευής θα φτιάξει το Σάββατο και θα ξαναχαλάσει την Κυριακή. Έχεις περισσότερες πληροφορίες από μένα αυτό το Σαββατοκύριακο. Μαζί ήμασταν και μας τα έλεγε, παιδί μου. Εγώ δεν άκουγα. Τα έλεγε μόνο σε σένα, μάλλον. Λοιπόν. Σήμερα λοιπόν είναι 10 Μαρτίου, μπήκαμε στο πρώτο δεκαήμερο, φυσικά και δεν μπήκαμε καλά στον Μάρτιο, δεν μπήκαμε όπως θα περιμέναμε. Ωστόσο, οι εξελίξεις τρέχουν σε ό,τι αφορά το δυστύχημα στα Τέμπη, οι πορείες στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζονται, είδαμε και χθες διάφορες συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Όσο όπως λες, τρέχουν οι εξελίξεις και δεν ξέρω ποιος μπορεί να τις βάλει σε μία τάξη στο μυαλό του, νομίζω ότι ούτε όλοι οι δημοσιογράφοι που ασχολούμαστε με το θέμα, όλοι οι ρεπόρτερ που κάνουν την έρευνά τους, μπορούν να βάλουν σε μία τάξη, σε κουτάκια, τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι τέτοια η διαδικασία αλληλοκατηγορίας. Τέτοιο το μπαλάκι των ευθυνών. Τόσα τα πράγματα και τα στοιχεία που αποκαλύπτονται, που πραγματικά πρέπει να είναι κανείς προσιλωμένος να ασχολείται μόνο με αυτό, να έχει εξειδίκευση σε αυτό, για να καταλαβαίνει την λογική σειρά των πραγμάτων, όχι μόνο για το δυστύχημα, για τα αίτια της αντικειμενικής ευθύνης που λέμε τι έγινε τη βραδιά του δυστύχηματος. Μάλλον χάνεται η ουσία με όλα αλλά αυτά. Και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χάνεται η ουσία. Το να δούμε τι έφταξε και να δούμε τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα για να μην ξαναέχουμε τέτοιες εικόνες. Από ό,τι είδαμε χθες, ακούσαμε στο Υπουργικό. Είχαμε το πρώτο Υπουργικό φυσικά μετά την πολύ νεκρή τραγωδία στα Τέμπη. Μονοθεματική εννοείται για το δυστύχημα. Ο Πρωθυπουργός απολογητικός, ζήτησε για ακόμα μια φορά συγγνώμη. Ωστόσο, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα δούμε ότι θα λειτουργήσει και πάλι. Καλά. Με ασφάλεια, είπε. Μισό λεπτό. Εδώ είναι το θέμα, το μεγάλο θέμα που ανοίξαμε και χθες εδώ από την εκπομπή και έχει ανοίξει από προχθές ο Στέφανος Σίσκος. Με στοιχεία, δηλαδή από τη μία εμείς βγάζουμε το έγγραφο και λέμε ότι στις 7 του μήνα δόθηκε εντολή να φτιάξουν, να επισκευάσουν τις γραμμές. Ο Στέφανος μπαίνει και κλείνει στήριο για τις 20 Μαρτίου. Για την και επόμενη εβδομάδα. Το μόνο που άλλαξε ήταν το 20 Μαρτίου. Χθες έγινε αυτό, το πήγαν 30 Μαρτίου. Και αναρωτιέται κανείς αν όλα είναι πλέον okay και απολύτως ασφαλή που θα δοθεί το πράσινο φως για να ξαναφύγουν τα τρένα να μπουν στις δράγες. Και το μόνο που μας νοιάζει είναι να κόψουμε εισιτήρια, ενώ ακόμα δεν έχουμε, τέλος πάντων, κυδέψει τους νεκρούς. Μια και λέμε για τη Hellenic Train, θα δούμε σε λίγο ακόμη μια αποκάλυψη που έγινε για μια προηγούμενη απόρριτη αναφορά μηχανοδηγού στη Hellenic Train, γιατί εδώ αρχίζουν και πυκνώνουν τα σύννεφα με αναφορές και για τη Hellenic Train στο δικό της εσωτερικό κομμάτι. Έχουμε νέες διώξεις. Τρεις νέες διώξεις του επιθεωρητή και για δύο σταθμάρχες. Στον επιθεωρητή σε ό,τι αφορά τις βάρδιες. Για το ποιος μπήκε και σε ποια βάρδια, γιατί έμεινε μόνος του. Και στους σταθμάρχες, γιατί τον άφησαν μόνο του τη μοιραία νύχτα. Τη συνομιλία την άκουσες, παιδιά, είναι συγκλονιστική συνομιλία. Θα δω και στο ρεπορτάζ τώρα. Αλλά είναι συγκλονιστική συνομιλία που παίρνει ο ένας τηλέφωνο τον άλλον, του λέει «Έφυγες». Απαντάει όλος «Έφυγα, πόσο να...» τι να κάνω να κάτσω. Του λέει δεν καθόσουν κι άλλο λίγο να περάσει και ένα άλλο τρένο, δηλαδή να βγει η βάρδια, να περάσουν περισσότερα τρένα. Και λέει πόσο πια να κάτσω, εννοώντας να τον βοηθήσω, αυτόν που τελικά έμεινε. Έτσι. Είναι όλη η νοοτροπία και ο τρόπος λειτουργίας σε ένα-δύο τηλεφωνήματα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όλα λάθος. Όλα λάθος πήγαιναν τις προηγούμενες ημέρες, ό,τι αφορά τουλάχιστον το κομμάτι των βαρδιών και το πώς οι άνθρωποι εκεί δούλευαν. Σε αυτή την περίπτωση, ο σταθμάρχης φυσικά εξακολουθεί να βρίσκεται στις φυλακές της Λάρισας. Βρίσκεται με άλλους δύο μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάποιο έγκλημα. Γιατί οι ειδικοί θέλουν, οι αστυνομικοί θέλουν ηρεμία. Στις ηθίκες κράτησης. Είχαμε και τον πρώτο επισκεπτήριο. Ναι. Τον επισκέπτηκε η σύζυγός του. Μάλιστα. Να το αφήσει καιρού. Θα τα δούμε αυτά τώρα. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε μαζέψει, να δούμε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, εδώ κάθε πρωί προσπαθούμε με ένα εισαγωγικό βίντεο από το Δελτίο Ειδήσεων να τα βάλουμε και εμείς σε μία τάξη στο μυαλό μας, και να τα πιάσουμε τη σειρά. Από το άλλο, πριν πάμε, που έσβηναν με μπλάνκο τις ώρες βάρδιας μετά το φωνικό τροχείο. Πάμε να τα δούμε, εδώ είμαστε, θα τα σχολιάσουμε. Της Λάρισας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει γίνει έκπληξη στην Λιβύη εδώ πέρα. Ο ένας πέσει σε αυτό πάνω στο άλλο. Τα πρώτα λεπτά του πολύ νεκρού δυστυχήματος των Τέμπων. Η απόλυτη φρίκη σε νέο βίντεο ντοκουμέντο. Ναι, όχι, τεράστια, δεν υπάρχει.
Και νέες ποινικές διώξεις για τις ευθύνες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με τους 57 νεκρούς. Οι αρχές άσκησαν διώξεις στον επιθεωρητή του ΟΣΕ που έβγαλε τις βάρδιες και στους δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας που άφησαν μόνο του για μια κρίσιμη ώρα μεταξύ 10 και 11 το βράδυ τον 59χρονο προφυλακισμένο σταθμάρχη, ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η βάρδιά του. Και ενώ οι δύο πιο έμπειροι σταθμάρχες ελέγχονται, διότι εγκατέλειψαν το πόστο τους πριν τη λήξη της βαρδιάς τους, στην αποκάλυψη ότι οι ώρες αποχώρησης στο βιβλίο σταθμαρχών έχουν αλλοιωθεί και διορθωθεί με μπλάνκο, προέβη ο 59χρονος σταθμάρχης κατά την απολογία του στις αρχές. Ο κάθε σταθμάρχης μετά τη βάρδιά του παραδίδει και παραλαμβάνει ο νέος. Και αυτή η παράδοση παραλαβή εντυπώνεται εγγράφως στο αντίστοιχο βιβλίο και καταγράφεται η ώρα έναρξης και λήξης της προηγούμενης βάρδιας. Μετά το συμβάν, η ώρα παράδοσης παραλαβής διορθώθηκε με μπλάνκο στο βιβλίο παράδοσης παραλαβής που τηρείται στο γραφείο του σταθμάρχη. Το συγκεκριμένο βιβλίο βρίσκεται πάντα ανοιχτό στο γραφείο του σταθμάρχη και διαπίστωσα μετά το συμβάν ότι ήταν διορθωμένη η ώρα. Ο μοιραίος σταθμάρχης ήταν εκείνος που είπε πρώτος στις αρχές ότι οι άλλοι δύο που θα έπρεπε να βρίσκονταν ως τις 11 το βράδυ της φωνικής σύγκρουσης έφυγαν νωρίτερα. Μάλιστα, όπως είπε ο 59χρονος, το διάστημα αυτό της μιας ώρας πέρασαν από το σταθμό της Λάρισας 7 τρένα. Το τελευταίο που υποδέχθηκαν και οι τρεις ήταν στις 10 και 10 το βράδυ. Τη στιγμή εκείνη ρυθμίζαμε την κυκλοφορία και οι τρεις σταθμάρχες. Περί τις 10 και 10 με 10 και 4 όχι πει αναχώρησε. Λίγο μετά, περί ώρα 10 και 20 με 10 και 25, αναχώρησε και ο ΚΑΠΑΠΗ. Θα επιληφθεί δικαιοσύνη του θέματος. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μπορεί να βγουν και άλλα στοιχεία στην πορεία. Πριν ασκήσουν τις νέες διώξεις, οι αρχές είχαν στα χέρια τους τα πολυσέλιδα πορίσματα των δικαστικών πραγματογνωμόνων, με κρίσιμα στοιχεία. Ο επιθεωρητής του ΟΣΕ είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στην ανακρίτρια Λάρισας την Παρασκευή 3 Μαρτίου, επιρρύπτοντας ευθύνες για το πολύ νεκρό δυστύχημα στον έμπειρο σταθμάρχη της απογευματινής βάρδιας. Όταν στη 1 και 4 συνάντησα τον Σίγμα, τον ρώτησα γιατί έμεινε μόνος του. Ενώ υπήρχε σταθμάρχης, μου απάντησε ότι ο Π παρέδωσε σε αυτόν και έφυγε γύρω στις 10 παρατέταρτο με 10 παρα 10. Τον Π τον ξαναρώτησα τι ώρα έφυγε και αυτός μου απάντησε ότι αυτός παρέδωσε κανονικά, δίχως να προσδιορίσει ακριβές χρονικό σημείο. Θεωρώ ότι αν ο Π εξασφάλιζε έστω την αμαξοστοιχεία 2597, ίσως να είχε αποφευχθεί το ατύχημα. Υποστήριξε επίσης ότι ο σταθμάρχης της απογευματινής βάρδιας, στο Παλαιοφάρσαλο, ζήτησε από τον συναδελφό του στη Λάρισα να μην φύγει πριν φτάσει η μοιραία αμαξοστοιχεία. Γνωρίζω επίσης ότι ο κεντρικός σταθμάρχης Παλαιοφαρσάλων, ΖΓ, έδωσε εντολή στον σταθμάρχη Π να παραμείνει μέχρι την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και να εξασφαλίσει την άφιξη της αμαξοστοιχίας 62 στη Λάρισα που είχε κάποια λεπτά καθυστέρησης. Αυτό μου το μετέφερε ο ίδιος ο κύριος Ζήτα. Η επικοινωνία που έρχεται στο φως της δημοσιότητας ανάμεσα στο σταθμάρχη Παλαιοφάρσαλου με τον έμπειρο σταθμάρχη Λάρισας ένα τέταρτο πριν από τις 11 πιστοποιεί ότι αναγνώριζαν την απειρία του 59χρονου. Πού είσαι? Έφυγα. Δεν καθόσουν ακόμα λίγο να περάσει και αυτό το τρένο να ησυχάσουμε? Πόσο να καθίσω να τον φυλάξω? Ο σταθμάρχης Παλαιοφάρσαλου κλήθηκε και έδωσε συμπληρωματική κατάθεση στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση. Ο παλαιότερος σταθμάρχης είχε περάσει 35 τρένα όλο το απόγευμα. Άφησε στο Σίγμα ένα τρένο, τον προαστιακό. Και το Intercity στις 11:05 μπήκε μέσα. Δηλαδή δεν ήταν καν στο ωράριό του. Όλο το απόγευμα εκείνος στη Λάρισα και εγώ στο πόστο μου είχαμε παλαβώσει. Ο 63χρονος επιθεωρητής που έβγαζε τις βάρδιες και δήλωσε ασθένεια την επόμενη μέρα της εθνικής τραγωδίας περιέγραψε τη διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί με βάση το πρωτόκολλο ασφαλείας και ισχυρίστηκε πως ο μηχανοδηγός του Intercity θα έπρεπε να αντιληφθεί ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ο μηχανοδηγός σίγουρα αντιλήφθηκε ότι ήρθε στη γραμμή καθόδου και θα έπρεπε να αναρωτηθεί γιατί δεν πήρε το υπόδειγμα 1001. Ο συγκεκριμένος οδηγός, Κουτσούμπας Γεώργιος, από όσο γνωρίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν εργαζόταν στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και επανήλθε πρόσφατα. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας, το υπόδειγμα 1001 θα μπορούσε να επιδοθεί και μέσω ραδιοτηλεφώνου. Μέχρι τώρα, η επικοινωνία που ξέρουμε μεταξύ του συνοδηγού του Intercity και του σταθμάρχη Λάρισας είναι αυτή. Η Λάρισα ακούει. Ακούει με 47 νούμερο, περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου. Έως είσοδο, φωτόσημο εισόδο νέων πόρων. Από νεότερες μαρτυρίες όμως προκύπτει ότι ο Γιώργος Κουτσούμπας, με εμπειρία δεκαετιών, λίγο μετά την αναχώρησή του από το σταθμό της Λάρισας, πήρε τηλέφωνο στην αδελφό του μηχανοδηγό για να το ρωτήσει αν ήταν στην εμπορική αμαξοστοιχεία, με την οποία τελικά έγινε η μοιραία σύγκρουση. Ακούγεται από χθες το βράδυ περίπου ότι ο συνάδελφός μας, ο Μακαρίτης, ο Γιώργος, είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά με άλλους μηχανοδηγούς στην περιοχή. Αν αυτό ισχύει, για εμένα προσωπικά σημαίνει ότι έχει κάνει και άλλη προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον σταθμάρχη αφού είχε φύγει από τη Λάρισα. Ο κύριος Γενιδούνιας μάλιστα κατηγόρησε τον ΟΣΕ για επιλεκτική διαρροή ηχητικών ντοκουμέντων και διέψευσε κατάθεση σταθμάρχη σύμφωνα με την οποία ο μηχανοδηγός του Intercity αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο συνάδελφός μας είχε περάσει ιατρικές εξετάσεις 15 Νοεμβρίου του 2022. 15 Νοεμβρίου
του 2022 από πιστοποιημένο ιατρικό κέντρο από τη ρυθμιστική αρχή. Αρκετά ως εδώ. Ο επιθεωρητής και δύο σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας της μοιραίας νύχτας κατηγορούνται για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή. Εγώ από όλο αυτό το βίντεο που είδαμε θα κρατήσω μόνο την ατάκα, να το πω έτσι, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι έμπειροι σταθμάρχες της βάρδιας. Για το πόσο να καθίσω ακόμα. Πόσο να καθίσω ακόμα να τον φυλάξω. Άρα αυτό σημαίνει ότι ήξεραν ότι δεν μπορούσε να τα καταφέρει είναι μόνος το πιο, όχι απλώς ήξεραν. Μιλάμε για τρεις σταθμάρχες, ο ένας είναι ο πιο άπειρος. Και εδώ αποδεικνύεται τι. Ότι του λέει ο ένας, ρε εσύ, γιατί δεν περίμενες να περάσει και το άλλο τρένο να τελειώνουμε, να μην το έχουμε στο μυαλό μας. Και απαντάει ο άλλος. Νομίζω ότι από όλο αυτό που είδαμε, από όλες τις εξελίξεις, είναι το πιο χαρακτηριστικό απόσπασμα που λέει «Μα πόσο να καθίσω να τον φυλάξω». Παιδιά, είναι νομίζω η ομολογία ενός τεράστιου εγκλήματος που έχει γίνει, ότι άφησαν αυτόν τον άνθρωπο... Ενώ ήξεραν ότι δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Ότι είναι άπειρος, ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί, έστω και τέτοια, θα έλεγε κανείς, απλά δρομολόγια ρουτίνας, σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορούσε να διαχειριστεί και σηκώθηκαν και έφυγαν. Αυτό είναι το ένα μέρος των εξελίξεων. Ο Μίλτος Σακελάρης έρχεται χθες και δείχνει στο δελτίο ειδήσεων του Open ότι εδώ, στη Hellenic Train, έχουν υπάρξει θέματα και τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ βλέπουμε την απόλυτη αναφορά, Χρυσά, του μηχανοδικού της Hellenic Train, που αυτό είναι μέσα στο Φλεβάρι, 9 Δευτέρου του 23. Όπου λέει ότι γινόντουσαν εργασίες στην γραμμή καθόδου και είδαν την προέκταση του μηχανήματος με κομμένη την ανάσα οι άνθρωποι αυτοί. Ναι. Μιλούν και εργασίες. Για πάμε να το διαβάσουμε. Λέει: «Εξκαφέας με προεκτάσεις εκτελούσε εργασίες την ώρα της διέλευσής μας, άρα δεν είχε ενημέρωση από την κυκλοφορία. Το μηχάνημα εκτελούσε εργασίες. Καθώς και διερχόμασταν», λέει, «στην διπλανή γραμμή, αντικρίσαμε έντρομη αυτό που λέγαμε την προέκτασή του να στρέφεται στην άλλη κατεύθυνση παράλληλα προς την αμαξοστοιχεία, δηλαδή ζήτημα λεπτών χειρισμών και εκατοστών από θαύμα, δηλαδή για ακόμα μια φορά δεν είχαμε άλλο ένα ατύχημα». Τι λέει ο μηχανοδηγός? Παιδιά, εδώ αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση, είδαμε τον εξκαφέ στην άλλη γραμμή και κάνει την αναφορά του. Έχουν ευτυχώς δεν έχει υπάρξει κάποιο θύμα, κάποιο πρόβλημα, κάποια σύγκρουση και επιστρέφει ο άνθρωπος και κάνει αναφορά. Και επί της ουσίας τι είναι η αποτύπωση της εικόνας αυτής ενός μπάχαλου πάνω στις ράγες. Είναι ένα μπάχαλο σε τροχιά. Δυστυχώς. Έτσι. Τώρα, εδώ υπάρχουν και από τα μηνύματα που μας έρχονται. Ναι. Τίθεται και άλλα ζητήματα. Μιλούσαμε χθες για την έφοδο που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Ναι. Και μας λένε, παιδιά, πώς είναι δυνατόν μια αρχή η οποία ελέγχεται, δηλαδή όταν λέω ελέγχεται, δεν έχει ασκηθεί κάποια δίωξη, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη πληροφορία. Ωστόσο, επειδή ανοίγουν θέματα, σου θυμίζω ότι εδώ χθες μας μιλούσε ο κύριος Τσούλιας, που είναι επέζησε από το δυστύχημα του Άδενδρου. Και εκεί τι μας έλεγε, ότι τότε δεν ήξερε κανένας, δεν μιλούσε κανένας για τηλεματική και τηλεδιοίκηση και η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων μετά από ένα χρόνο έβγαλε έκθεση. Και σήμερα ο εισαγγελέας μπαίνει και σε εκείνη την περίοδο, δηλαδή ελέγχει και τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Και το ερώτημα που θέτουν και οι τηλεθεατές είναι, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, πώς είναι δυνατόν κάποιος να ελέγχεται και να μπαίνει να κάνει και έφοδο μάλιστα να ελέγξει? Αυτό δεν είναι λογικό ερώτημα? Βέβαια και είναι λογικό ερώτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την τηλεδιοίκηση, είχε πει τότε τον περασμένο Μάιο ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κύριος Πατέρας, ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2022. Ωστόσο, αυτό φυσικά δεν έγινε ποτέ, όπως είδαμε, και το ανακαλύψαμε δυστυχώς την 28η Φεβρουαρίου με αυτό το τραγικό δυστύχημα. Πολλές οι ευθύνες, πολλά τα στοιχεία που έρχονται στο φως και φυσικά αυτό που λέγαμε και λίγο νωρίτερα με τη Hellenic Train, που ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι ασφαλή τα τρένα μας. Και εμείς συνεχίζουμε να κόβουμε εισιτήρια κανονικά και να παίρνουμε τα λεφτά του Κοσμάκη. Ναι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Η προσπάθεια είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και νομίζω ότι ο συντονισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κρίσιμος για να πετύχουμε το στόχο που είναι μέχρι το τέλος του 2022 να έχουμε
την τηλεδιοίκηση ενεργή στον άξονα. Ο στόχος για ενεργή τηλεδιοίκηση στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη στο τέλος του 2022 δεν επετέχθη ποτέ. Ο σχεδιασμός του ΟΣΕ για την ολοκλήρωση του έργου πνίγηκε στον κυκαιώνα των συμβάσεων, με αποτέλεσμα το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου να χαθούν 57 ζωές στην τραγωδία των Τεπών. Το χάος περιέγραψε και ο Κώστας Πιλιόπουλος, και αυτός πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, που παραιτήθηκε το 2020 έπειτα από μόλις 7 μήνες στο τιμόνι του οργανισμού. Το 2019 ανέλαβα τη διοίκηση του ΟΣΕ για ένα μικρό διάστημα 7 χρόνων, Νοέμβριος 19, Μάιος 20. Και τούτο διότι γνωρίζω αρκετά τα προβλήματα του σιδηροδρόμου και πίστευα ότι μπορώ να συμβάλλω ώστε να λυθούν. Μία εβδομάδα μετά το τραγικό δυστύχημα, οι διαδικασίες συνεχίζουν να γίνονται με ρυθμούς ελληνικού δημοσίου. Ο ΟΣΕ, όπως αποκαλύπτει η εκπομπή Ανοιχτή Επικοινωνία, αποφάσισε να συστήσει επιτροπή για να εγκρίνει ένα κονδύλι μόλις 110.000 ευρώ για την αποκατάσταση του δικτύου. Όλη η ελληνική γραφειοκρατία σε δύο σειρούλες. Εδώ είναι η σύσταση της επιτροπής, η οποία θα διαπραγματευτεί. Ναι. Για να εγκριθεί οι επίγουσες εργασίες αποκατάστασης των γραμμών. Και ενώ ακόμα είναι άγνωστο το πότε θα ξανανοίξει ο σιδηρόδρομος, η Hellenic Train συνεχίζει να εκδίδει εισιτήρια ακόμα και για το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αρχικά έδινε τη δυνατότητα για δρομολόγια φαντάσματα στην ουσία από τις 20 Μαρτίου και μετά. Ενώ μετά το ρεπορτάζ του Open η διαθεσιμότητα μεταφέρθηκε από την 1η Απριλίου και έπειτα, την ώρα που η κυβέρνηση διαμηνύει ότι το τρένο δεν θα επαναλειτουργήσει χωρίς τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται. Η πλατφόρμα των κρατήσεων παραμένει ανοιχτή, με πηγές προσκύμενες της εταιρείας να αναφέρουν ότι θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων για όσους αγόρασαν ή θα αγοράσουν εισιτήρια για δρομολόγια που δεν θα γίνουν όσο είναι κλειστός ο σιδηρόδρομος. Και ενώ κρίσιμα έργα για την ασφάλεια δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ πριν το μοιραίο δυστύχημα, η εργοσία εκ των υστέρων, δύο μέρες μετά την τραγωδία, ενέκρινε δαπάνες για εργασίες τηλεματικής και τηλεδιοίκησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρισα, σύμφωνα με έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας, αποκλειστικά το Open. Η ευθύνη όμως είναι ότι θα έπρεπε να προβλεφθούν όλοι αυτοί οι παράγοντες, ώστε να μην συμβεί το ανθρώπινο λάθος ή, εάν συμβεί, να υπήρχαν μηχανισμοί. Όχι. Και όλα αυτά ενώ φορείς και εργαζόμενοι προειδοποίησαν συνεχώς για τις ελλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία. Ενώ αγνοήθηκαν δραματικές καταγγελίες ακόμα και 11 μήνες πριν. Σε επιστολή των Σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης προς τον ΟΣΕ, που δημοσιεύει η εφημερίδα Δημοκρατία, οι εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει ότι δεν λειτουργεί ούτε η φωτοσήμανση από την Αθήνα έως Θεσσαλονίκη. Και πως κάποιες φορές το σύστημα τηλεχειρισμού κλειδώνει διαδρομές που δεν το έχει ζητήσει ο χειριστής. Οι εργαζόμενοι τα λέγαμε πάντα. Τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία αποτρέπουν τα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι πράγματι κάνουν λάθη. Αυτό το σύστημα λοιπόν θα έπρεπε να είναι σε λειτουργία εδώ και πολλά χρόνια. Όλα όσα λείπουν από το σιδηροδρομικό δίκτυο προκειμένου αυτό να είναι ασφαλές για επιβάτες και εργαζόμενους, επεσήμανε ήδη από το 2017, όταν συνέβη το τραγικό δυστύχημα στο Άδενδρο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σε τεχνική έκθεσή του. Σε αυτήν τονίζεται ότι θα πρέπει να ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τις επικοινωνίες, να υπάρχει ένα σύστημα ηλεκτρικής σηματοδότησης σε πλήρη λειτουργία, καθώς και ύπαρξη αυτόματων συστημάτων προστασίας ειρμού. Η ραδιοεπικοινωνία των σταθμαρχών με τους μηχανοδηγούς πρέπει να γίνεται με πιο δομημένο τρόπο, ανάλογα με αυτόν που γίνεται σε αεροπορικές μεταφορές και σε άλλα σιδηροδρομικά δίκτυα. Δηλαδή συγκεκριμένο λεκτικό, φρασεολογία, καταγραφή από το μηχανοδηγό του περιεχομένου του εκάστοτε τηλεγραφήματος, ούτως ώστε να εμπεδώσει το μήνυμα που έλαβε και να επαληθευτεί από τους δύο συνδιαλεγόμενους σταθμάρχη και μηχανοδηγό η ορθή καταγραφή του. Δεν νομίζω ότι εύκολα θα μπορέσω να ξαναμπω στο τρένο, με την έννοια ότι είχαμε την αίσθηση, δεν είχαμε την πληροφόρηση που έχουμε τώρα, δεν ξέραμε ότι το συμβάν συνέβη επειδή. Δεν υπήρχαν μέτρα ελέγχου. Είχε αποδοθεί σε ένα τυχαίο λάθος του μηχανοδηγού. Η διαχρονική αδιαφορία για την αναβάθμιση του απαρχαιωμένου δικτύου άφησε γυμνό τον ελληνικό σιδηρόδρομο και οδήγησε στο μοιραίο δυστύχημα και τις ασύλληπτες και πρωτοφανείς εικόνες στα Τέμπη. Πρωτοφανείς εικόνες, αυτό είναι αλήθεια. Λέγαμε εδώ όλες τις προηγούμενες ημέρες ότι έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα και αυτός ο καυγάς, ναι, σε ό,τι αφορά και το πολιτικό και για τις ευθύνες. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους ακόμα δεν έχουν κηδευτεί και είναι πολύ σημαντικό να σεβόμαστε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων τέτοιες ημέρες. Χθες πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στο σημείο. Εκεί βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι και άφησαν από ένα λουλούδι και ένα κεράκι για ακόμα μία φορά. Να σου πω κάτι, ναι, τώρα, σε διέκοψα, αλλά επειδή λες για αυτές τις προσωπικές ιστορίες, ρε παιδί μου, δεν είναι φοβερή η εικόνα του ότι σκοτώνονται πολιτικά πριν ολοκληρωθούν και όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας, τις κηδείες
Μα... και την αντιμετώπιση του πόνου των οικογενειών. Μα ότι συνεχίζουν και κάνουν κοκορομαχία. Είναι δύο οι καταστάσεις. Η πρώτη κατάσταση είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, όπως είπαμε, δεν έχουν κυδέψει κάποια από τα παιδιά τους ακόμα. Ένα κορίτσι δεν έχει βρεθεί καν, δεν έχει βρεθεί καν το DNA του. Και από την άλλη, βλέπεις αυτούς να τσακώνονται. Για το τίποτα προς το παρόν. Έτσι. Γιατί κανένας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ρε μάνα. Όπως το πες για το τίποτα, γιατί τελικά δεν πρέπει να αναμένεται να βγει καμία. Κανένα αποτέλεσμα από όλο αυτό τον καυγά. Δηλαδή, αν έπεσε ότι κάπου θα οδηγούσε τι να πεις, ότι το θετικό σε πολλά εισαγωγικά είναι αν θα αλλάξουν τα πράγματα όταν έχουν φύγει τόσα παιδιά. Ναι, θα αλλάξουν τα πράγματα. Είναι το μόνο δεδομένο. Γιατί θα αλλάξουν. Όταν λέω θα αλλάξουν, θα κάνουν. Θα προχωρήσει η τηλεδιοίκηση, θα προχωρήσει η τηλεματική. Αυτά είναι τα μόνα δεδομένα, Χρύσα μου. Απλώς προχωράμε μετά από κάθε μεγάλη τραγωδία. Η νοοτροπία, το μπλάνκο που έλεγες πριν, θα αλλάξει. Όχι, δεν θα ότι αλλάξει. Θα σβήνει κάποιος ή η νοοτροπία του πόσο θα τον φυλάξω θα αλλάξει. Η νοοτροπία του κάτσε να σου γράψω μια αναρωτική για να τα γλιτώσεις όλα αυτά. Θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει. Αυτά. Λοιπόν. Από τη μία λοιπόν είπαμε ότι έχουμε τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν θάψει τους δικούς τους και από την άλλη έχουμε και αυτούς που επέζησαν από την φωνική τραγωδία αυτή. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μια σύγκρουση 57 πόντες, αβάσταχτος πόνος, οργή και αγανάκτηση για όσους έφυγαν τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα. Με λευκά μπαλόνια που άφησαν στον ουρανό αποχαιρέτησαν τον 20χρονο Ντενιρούτσι, οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του. Πλήθος κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στον 34χρονο Βάιο Βλάχο. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Άλεξης Τσίπρας που βρέθηκε στην Καρδίτσα για να συμπαρασταθεί στους γονείς. Βουβός ο πόνος και στην κηδεία της Μάρθης Ψαροπούλου, της φοιτήτριας που μαζί με τη φίλη της Φραντζέσκα Μπέζα ταξίδευαν παρέα και έφυγαν για πάντα. Να είμαστε κοντά στις ψυχές των παιδιών που έφυγαν, αλλά και στις οικογένειες που πονάνε. Ο πατέρας της 19χρονης Αναστασίας Παπαγγελή, της φοιτήτριας του Αριστοτέλειου, που επέβαινε στο τρίτο βαγόνι καθώς επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τις σπουδές της, συγκλονίζει. Από τα χείλη του βγαίνει μόνο ένα γιατί. Θέλω όμως να πάρω μια απάντηση. Γιατί ενώ εγώ το έβαλα στο τρένο, γερό και χαμογελαστό, γεμάτο όνειρα, γεμάτο δροσιά ζωής, μου το έφεραν πίσω σε ένα άσπρο φέρετρο και με τα παπουτσάκια του μέσα σε μια νάιλον τσάντα. Η Αθήνα Κατσάρα άφησε πίσω ένα δίχρονο αγοράκι. Τώρα οι δικοί της άνθρωποι πρέπει να σταθούν στα πόδια τους για αυτό το παιδί, όπως λένε. Ο σύζυγός της ήταν μαζί της στο μοιραίο τρένο. Τραυματίστηκε σοβαρά. Ζητάω δύναμη από το Θεό να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου για να μεγαλώσω το Χρήστο μας όπως εσύ ήθελες. Δεν θα σου πω αντίο, αλλά Χριστός Ανέστη. Γιατί μια μέρα είμαι σίγουρος ότι θα ξανασυναντηθούμε. Σε κανέναν άνθρωπο είχε ένα παιδάκι. 2 χρονών το έχουμε εμείς. Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που ζω. Σοκαρισμένοι ακόμα οι επιβάτες του τρένου του θανάτου που τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν με τα σημάδια ακόμα στο σώμα τους που θα φύγουν στο χρόνο και τα σημάδια στην ψυχή τους που θα μείνουν για πάντα. Τώρα το να σας πω πως είμαι και εγώ το σκέφτομαι και δεν έχει να κάνει και τόσο με μένα. Δεν έχει να κάνει, θεωρώ πολύ μικρή για να μιλήσω ότι έχω πάθει σωματικά μπροστά σε αυτό το τεράστιο ψυχικό κάταγμα που έχουμε πάθει όλοι μαζί. Και είναι μια ολόκληρη χώρα που θρυνεί μια τόσο μαζική απώλεια ψυχών. Έπεσε ένα άλλο βαγόνι από πάνω μας, οπότε εκείνη τη στιγμή οι λαμαρίνες και τα σίδερα ήρθαν όλα πάνω στις πάτες μας, πάνω στα πρόσωπά μας. Βγήκαμε από μια τρύπα στο έδαφος. Ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη σε όλα αυτά τα παιδιά που χάθηκαν. 8 μέρες δεν έχω κοιμηθεί. Είμαι 8 μέρες όταν είναι κρίση. Τι είμαστε να λέμε ότι όλες ήταν θυσίες. Τι είμαστε, πού είμαστε στο μεσαίο να είμαστε και θυσιάζουμε τους ανθρώπους για να φτιάξουμε τις ράγες. Είτε όλοι αυτό τρένο! Αυτή η φωνή αφύπνισε τον Αλέξανδρο να βγει από το βαγόνι όταν αυτό γέμιζε καπνούς. Ταξίδευε μαζί με παιδικές του φίλες, χωρίς να το γνωρίζει. Είδε τα ονόματά τους μετά, στη λίστα των θυμάτων. Για 10 δευτερόλεπτα, τα οποία ήμασταν σε αλλεπάλληλες κρούσεις, τη μία μετά την άλλη, που χτυπούσαμε, ας πούμε, στα καθίσματά μας. Άρχισε να γεμίζει καπνούς το βαγόνι. Υπήρξε αυτή η κραυγή, την οποία την έχω δει και σε βίντεο. Αυτή η κραυγή, η οποία φωνάζει, βγείτε όλοι από τα τρένα. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων. Ο ένας έδινε κουράγιο στον άλλον. Συγγενείς, διασώστες, κάτοικοι βρέθηκαν εκεί. Όλοι μια αγκαλιά στον τόπο της τραγωδίας.
και πώς να δώσεις κουράγιο σε αυτές τις οικογένειες με αυτά που περνούν. Τώρα, θα επιστρέψουμε στο θέμα. Όπως και να έχει, δεν γίνεται να μην επιστρέψουμε στο θέμα και θα ασχοληθούμε και σήμερα όχι μόνο για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των τρένων και των σειρμών. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπου εκεί οι εργαζόμενοι έχουν αρχίσει και αποκαλύπτουν πράγματα που μας τορυβούν, αν μη τι άλλο, για να μην τρομοκρατήσουμε κάποιον. Να πάμε στη Δήμητρα Μανιαβού, γιατί στη Γερμανία είχαμε επίθεση σε εκκλησία με νεκρούς. Καλή σου μέρα, Δήμητρα. Καλημέρα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κέντρο μαρτύρων του Ιεχωβά στο βόρειο Αμβούργο, στην περιοχή Άλστερντορφ. Ο δράστης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανόν να βρίσκεται ανάμεσα στους νεκρούς, να είναι δηλαδή ο 7ος νεκρός, αλλά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Η αστυνομία έκανε λόγο για λουτρό αίματος. Και για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση. Να πούμε πως άγνωστο παραμένει το κίνητρο του δράστη. Οι πολίτες ειδοποιήθηκαν πάντως εγκαίρως μέσω εφαρμογής έγκαιρης προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα, να αποφύγουν τη συγκεκριμένη αυτή περιοχή και να βρουν άμεσα καταφύγιο σε συγκεκριμένο κτίριο και να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης για να μην καταρρεύσει το δίκτυο. Πάντως, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, για πανικό, για ουρλιαχτά. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων, με την περιοχή φυσικά να έχει αποκλειστεί. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε και αν χρειαστεί θα μας ξαναδιακόψεις για να μας δώσεις τη νεότερη ενημέρωση. Και πάμε να δούμε και το Φάνη Καραμπατσάκη, γιατί η νύχτα δεν ήταν ήσυχη. Φάνη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Φάνη. Να ξεκινήσουμε από μια φωτιά σε επιχείρηση, έτσι. Δύο περιστατικά που συνέβησαν το βράδυ στην Αθήνα, το ένα στην Αγία Παρασκευή, το άλλο στο Χαλάνδρη. Στην Αγία Παρασκευή, στον Οδό Κλισθένου, σε κατάστημα πώλησης πολυτελών μεταχειρισμένων γιοταχή, άγνωστοι προκάλεσαν φωτιά σε ένα από αυτά, με αποτέλεσμα να πάρει και ένα δεύτερο. Ήρθε η πυροσβεστική, έσβησε τη φωτιά πριν επεκταθεί και στα υπόλοιπα οχήματα της επιχείρησης. Και αυτό έγινε γύρω στις 3, γύρω στα μεσάνυχτα περίπου, άγνωστοι στο Χαλάνδρη, στην Οδό Παλαιολόγου, σε υποκατάστημα τράπεζας. Έριξαν αυτό το σχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με γκαζάκια, κροτίδες και ενόπνευμα και προκάλεσαν και εκεί περιορισμένες υλικές ζημιές. Είχαμε ηρεμήσει από αυτά τα περιστατικά, τα βλέπουμε πάλι αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Γεια σου, Φάνη. Θα σε δούμε σίγουρα και σένα αργότερα. Λοιπόν, περίμενε. Έλα. Γιατί ξέρεις τι κάνουμε την άλλη Κυριακή. Όχι την άλλη, την παραπάνω Κυριακή. Την παραπάνω Κυριακή. Την παραπάνω, σε δύο Κυριακές, 26. Για πες. Γυρίζουμε μία ώρα το ρολογάκι μας πίσω. Συγγνώμη, μπροστά. Τι λέω, μπροστά. Ναι. Από τις 3 πάμε στις 4. Άρα αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ότι κοιμόμαστε μία ώρα λιγότερο. Και είναι ακριβώς την ώρα που ξυπνάμε. Ναι. 3 ξυπνάμε. Ήθελα λίγο να σε σοκάρω, γι' αυτό το βάλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας που εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαστε Ανοιχτή Επικοινωνία στο Facebook, Ανοιχτή Κάτω Παύλα Επικοινωνία στο Instagram και Ανοιχτή Παύλα Επικοινωνία papakitv.gr είναι το mail μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πολλά δώρο. Το αυτοκίνητο είναι το μεγάλο δώρο που σε λίγες μέρες θα έρθει στα χέρια σας. Είναι το νέο Toyota Yaris Active 1000 κυβικών, υβριδικό και βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2021. Έχουμε και το iPad Pro 11 ιντσών όμως, Wi-Fi 128 GB Silver. Το iPad Pro προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις, ταχύτητα, ασύρματη σύνδεση και προηγμένη εμπειρία χρήσης του Apple Pencil. Είναι μια προσφορά του καταστήματος Extra Mall Bazaar, με χιλιάδες προϊόντα στις χαμηλότερες δυνατές τιμές της αγοράς. Το Extra Mall Bazaar που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισού 150, απέναντι από τα ΚΤΕΛ. 14-9-9-9 τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Στέλνετε μήνυμα πληκτρολογώντας Open και όνομα, επώνυμο. Ξανά αποστολή στο 14-9-9-9.
Καλημέρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 Μαρτίου, λίγα λεπτά μετά τις 5.30. Θα τα δούμε όλα καλημέρα μαζί. Κοιτάς τα μηνύματα του κόσμου, έτσι. Γίνεται χαμός, εδώ κοίτα, τι γίνεται. Έχουμε πολλά μηνύματα και είναι και μεγάλη οργή των ανθρώπων που βλέπουν το τι συμβαίνει γύρω μας την ώρα που θρυνούμε. Να έχουμε σκυλοκαυγάδες, να έχουμε διάφορα πράγματα. Ακόμα να έχουμε μπαλάκι ευθυνών. Και όπως λέμε εδώ από το πρωί με το Μάνο, υπάρχουν ακόμα οικογένειες που δεν έχουν κυδέψει τα παιδιά τους. Γι' αυτό χρειάζεται λίγο προσοχή και σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε όσους βγαίνουν και μιλούν δημόσια. Ε. Ναι. Αυτό έχει σημασία, γιατί έχουν ακουστεί. Να προσέχουμε τι λέμε. Και κάτι τέρατα αυτό το χρονικό διάστημα, πραγματικά τέρατα. Κυρίως από πολιτικούς. Δεν διακρίνουμε τους χώρους, γιατί δεν ξέρω πόση σημασία έχει τέτοιες ώρες να κάθεσαι και να κάνεις, όπως το είπες, πολύ ωραία το είπες, σκυλοκαυγά. Αυτό κάνουν ουσιαστικά. Για ευθύνες που ο κόσμος έχει καταλάβει. Αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Ότι αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους, ενώ ο κόσμος έχει καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, ο κόσμος δεν μπορεί να πιστεί ότι τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει ευθύνη και πριν υπήρχε, ή πριν υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο. Ο κόσμος έχει καταλάβει. Και να σου πω τώρα και κάτι άλλο. Έλα. Είναι δυνατόν να τσακώνονται στα παράθυρα για το όχι, δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ, όχι, φταίς εσύ, δεν φταίει, φταίει ο άλλος. Και από την άλλη μετά να έχουμε δάκρυ εκ των υστέρων. Έτσι, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε να τρέξουμε με τα υπόλοιπα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα μου έβαλε στα γυαλιά. Γιατί μου είπε τι καιρό θα κάνει, επιβεβαιώνει ο κλέαρχος. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν σίγουρη εγώ. Δεν θα αποκάλυψω τον λόγο που έκανε ότι δεν ακούω τον κλέαρχο. Καλημέρα, κλέαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα αποκαλύψω. Δεν θα αποκαλύψω. Αλλά δεν σε άκουγε καθόλου. Χθε αυτό διαπίστωσα. Γιατί ήρθαμε πρωί-πρωί εδώ, έτσι ξεκινήσαμε. Και λέω, ο κλέαρχος είπε. Χαλάει λίγο Παρασκευή, διορθώνει Σάββατο. Κυριακή ξαναχάλει και μου. Όχι. Θέλω να δεις εδώ, κλέαρχος μου στέλνει προσωπικά τις προβλέψεις. Μάλιστα. Έτσι εδώ για να δεις εδώ, χαμό κάνουμε. Δεν βλέπω φωτογράμματα. Ναι. Απλά ήταν αργά το βράδυ και ίσως η Χρύσα δεν είναι ενδιάσει με την πρόγνωση τώρα το πρωί. Θα γίνει άρση του απορρίτου, να ξέρεις. Έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε έντονους χρωματισμούς. Καλό αυτό δεν είναι. Βλέπουμε λοιπόν έντονους χρωματισμούς. Να πούμε όμως ότι μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα ο καιρός ήταν πολύ καλό σήμερα. Μην μας ξεγελάσετε δηλαδή ότι πάμε για μια αλλαγή. Η αλλαγή θα γίνει αισθητή κυρίως από το απόγευμα βράδυ και μετά. Θα φτάσουμε και σε υψηλές θερμοκρασίες, 22-23 βαθμούς. Από το βράδυ μας έχονται βροχοπτώσεις, όπως πολλούς θα σημείωσες, Χρύσα. Βλέπουμε λοιπόν με τους χρωματισμούς, η δυτική κυρίως Ελλάδα θα δεχτεί το μεγαλύτερο όγκο βροχών και καταιγίδων. Αύριο θα έχουμε ένα πέρασμα από αντίστοιχα φαινόμενα και μέσα στο Αιγαίο προς το ανατολικά, δηλαδή τμήματα του Αιγαίου μας. Θα βελτιωθεί αύριο ο καιρός, μας θα ξαναχαλάει την Κυριακή. Ξαναβελτιώνεται μέσα στη Δευτέρα και πέφτει όμως λίγο η θερμοκρασία περισσότερο. Μάλιστα. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Πάμε να το δούμε. Σε αφήνω να τα πεις μόνο και μόνο, γιατί τώρα δεν θέλω να προκαλέσω πρόβλημα. Σε διαψεύδει από τις 5 ώρα το πρωί. Σε επιβεβαιώνει τις 5 ώρα το πρωί και λέει ο άνθρωπος στον αέρα. Όπως η πολύ καλά είπες, Χρύσα, θα γίνει έτσι και έτσι. Είναι επειδή θα γίνουν διαδοχικές αλλαγές και κάπου έτσι μπερδεύεσαι στο θέμα του χρόνου. Ωραία. Ξεκινάμε να είναι καλό καιρό και αλλάζει αυτό. Συγκλονιστικό. Πώς θα είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε βήμα-βήμα τον καιρό για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, τα δούμε αναλυτικά. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Με ήπιες καιρικές συνθήκες ξεκινάει η σημερινή ημέρα. Στη συνέχεια όμως θα έχουμε μεταβολή και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Το βλέπουμε αυτό και στον χάρτη των βροχοπτώσεων με τους χρωματισμούς. Θα ξεκινήσουν λοιπόν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες και από τα δυτικά. Και καθώς θα πηγαίνουμε μέσα στη νύχτα και κυρίως βέβαια αύριο, θα δούμε τα φαινόμενα αυτά να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας μας. Οι περιοχές που πρέπει να δείξουμε προσοχή από αυτό το κύμα κακοκαιρίας είναι κυρίως η Δυτική Ελλάδα. Και στην εξέλιξή του αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα δώσει μεγάλο όγκο βροχής και προς την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή, βλέπετε στους δέκτες σας, περιμένουμε γενικά έτσι ήπιες καιρικές συνθήκες μέχρι τουλάχιστον και τις μεσημβρινές και νωρίς βέβαια το απόγευμα ώρες. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια όμως να αναπτύσσονται συννεφιές και από το Ιόνιο προς το Αιγαίο, δηλαδή και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι συννεφιές αυτές θα δώσουν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες πρώτα στα δυτικά, αργότερα τα φαινόμενα αυτά και κυρίως βέβαια προς τις βραδινές ώρες θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της επικράτειας. Οι νοτιάδες θα κυριαρχήσουν για άλλο ένα 24ωρο, δυτική, νότιο-δυτική άνεμη, με τοπικά ισχυρές εντάσεις κυρίως μέσα στο Αιγαίο. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα οδηγηθεί και πάλι σε υψηλές τιμές. Θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως βέβαια για τα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, όπου εκεί πέρα η επίδραση του νοτιά ανεβάζει λίγο περισσότερο τη θερμοκρασία. Πάμε να δούμε και για τον νομό Αττικής. Η μέρα ξεκινά με πολύ καλές καιρικές συνθήκες.
Αργότερα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στον ουράνιο θόλιο. Προς το απόγευμα όμως θα αρχίσει και εδώ να συννεφιάζει. Και μέσα στη νύχτα και κυρίως θα λέγαμε στην αλλαγή της ημέρας θα συναντήσουμε και εδώ πέρα βροχές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά του νομού. Οι νοτιάδες θα επιμείνουν και εδώ σε Σαρονικό και Νότιο Ευωϊκό με τοπικά μέτριες εντάσεις, κοντά στα 4 με 5 μποφόρ. Και αυτός ο παράγοντας θα οδηγήσει τον υδράργυρο, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, ακόμη και πάνω από τους 20 βαθμούς τοπικά αργά το μεσημέρι. Να προχωρήσουμε τώρα και για τη Θεσσαλονίκη μας, όπου εδώ αναμένουμε πιο γρήγορα να αναπτυχθούν συννεφιές, οι οποίες συννεφιές προς το μεσημέρι απόγευμα θα συνοδευτούν και από βροχοπτώσεις, θα ενταθούν τα φαινόμενα καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, θα στραφούν και εδώ σε νότιους, με τοπικά μέτριες εντάσεις, δηλαδή κοντά στα 4 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα φλερτάρει με τους 19 και 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη ημέρα με την ημέρα, μιας και ανοίγεται μπροστά μας και το Σαββατοκύριακο. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 11 Μαρτίου, βλέπετε θα επιμείνουν κάποια φαινόμενα και προς τη Δυτική Ελλάδα, αλλά ο κύριος όγκος της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί μέσα στο Αιγαίο και κυρίως θα λέγαμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί θα δούμε τα περισσότερα φαινόμενα, τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Οι νοτιάδες πρόσχερα θα δώσουν τη θέση στους ευωριάδες, κυρίως μέσα στο Ιόνιο. Και πάμε να δούμε και την Κυριακή, όπου ενώ ο καιρός θα ξεκινήσει γενικά βελτιωμένος, προς το απόγευμα και από βορρά προς νότο περιμένουμε έτσι μια σύντομη και πάλι μεταβολή του καιρού με βροχοπτώσεις. Θα μπουν οι ευωριάδες, θα πέσει θερμοκρασία, θα γίνει αισθητό περισσότερο. Αυτή δηλαδή η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή κυρίως την Δευτέρα και μέσα βέβαια στη νέα εβδομάδα. Και με τα τελευταία γνωστικά στοιχεία θα κυλήσει έτσι ο καιρός άστατος. Μία θα φτιάχνει, μία θα μας τα χαλάει. Μάλιστα. Κλέρχε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, φίλε. Δεν περιμένουμε κάτι σπουδαίο. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο λίγο θα πέσει θερμοκρασία. Καλό μάθαμε με τα 20 άρια. Έτσι. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε ένα μήνυμα στον Παράσχο. Βεβαίως. Έλα, πες, για πες. Λέει, με σαχλαμάρες ασχολούμαστε. Ο γιατρός που έδωσε την άδεια είναι το πρόβλημα. Είναι ο γιατρός που έδωσε την άδεια το πρόβλημα, είναι οι ευθύνες που δεν έχουν αποδοθεί ακόμα, είναι το τι δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια και φτάσαμε ως εδώ, είναι οι σταθμάρχες που έφυγαν και άφησαν μόνο του τον άπειρο σταθμάρχη. Τίποτα από αυτά δεν είναι σαν χλαμάρες, Παράσχο μου. Όλα έχουν τη σημασία τους και την αξία τους. Γι' αυτό τα βλέπουμε όλα. Για την οτροπία μιλάμε, Παράσχο. Για την οτροπία, την ελληνική οτροπία, δυστυχώς. Πάμε για εφημερίδες. Είστε έτοιμο. Κύριε Γιάννη, είστε έτοιμο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φόβος αστάθειας. Τα μετεκλογικά διέξοδα τρομάζουν τις αγορές. Ποια είναι τα μηνύματα και πώς εκπέμπονται. Έντοκα 1 στο 3,75% το επιτόκιο της έκδοσης Μαρτίου από 2,73% το Δεκέμβριο. 2. Ομόλογα ξεπέρασαν οι αποδόσεις και τα σπρέτ των δεκαετών εκείνα των Ιταλικών. Χρηματιστήριο, βουτιά του Γενικού Δίκτυ κατά 5,01% στις τελευταίες 7 συνεδριάσεις. Αξιολογήσεις, προειδοποιήσεις για κίνδυνο αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων. Διαβάστε επίσης το σήμα Μητσοτάκη από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις εκλογές και νέες ποινικές διώξεις για τα Τέμπη, μεγάλες αποζημιώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων, άρθρο του Νίκου Κωνσταντόπουλου στα νέα, κρίση εμπιστοσύνης και απόρριψης. Και ποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ ονειρεύονται συγκυβέρνηση με Βελόπουλο. Ακίνητα, πάμε πάνω, τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις, ποιος θα είναι ο νέος ρόλος του συμβολεογράφου, β, τι θα ισχύσει με τα πιστοποιητικά, γ, ξεκινά η πιλωτική εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου ακινήτων, δ, από την 1η Νοεμβρίου υποχρεωτική η εφαρμογή του. Στο στίγμα διαβάζουμε «Οι κύκλοι Καραμανλή έχουν όνομα, Προκόπης», λέει η εφημερίδα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αποσπούσε υπαλλήλους από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. The Guardian, οι διάλογοι της ντροπής στην Ιταλία για την COVID. Αμβούργο, λουτρό αίματος σε χώρο λατρείας. Έρευνα πώς άλλαξε η ελληνική διατροφή. Όσκαρ 2023, 10 πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Δημοτική αγορά, οι άγνωστες τοιχογραφίες της Κυψέλης. Πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή. Το παρασκήνιο του όχι σε κάλπες πριν από το Πάσχα, η απόφαση Μητσοτάκη, ο ρόλος του Γκρίμπεργκ και ο πρωινός καφές. Οι χίλιοι αρχαίοι τάφοι της Χαλκιδικής, λέει η εφημερίδα. Και πάμε πάνω αριστερά. Η απειρία, η κοπάνα και το μπλάνκο. Αν έχουν συμβεί όλα αυτά, παιδιά, είναι τουλάχιστον εμετικά.
Αποκαλύψεις από τις νέες καταθέσεις, νέες ποινικές διώξεις, λέει η εφημερίδα. Όλα αυτά λέει, αναδεικνύονται στα επίσημα έγγραφα της δικογραφίας που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Κάποιος λέει, κάποιοι μετά τη σύγκρουση χρησιμοποιούσαν, λέει, μπλάνκο για να αλλάξουν τις ώρες που αναγράφονταν στο βιβλίο παραλαβής παράδοσης. Ξεκινούν οι ψηφιακές μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι συμβολιογράφοι θα αντλούν τα έγγραφα αυτόματα. Σεβασμός, όχι βία στους γιατρούς. Οι προτάσεις του Ιατρικού Συλλόγου. Και η ΔΕΗ εξαγόρασε την ΕΝΕΛ Ρουμανίας έναντι 1,26 δις ευρώ. Απορρυπαντικά, τι είναι αυτό με τα απορρυπαντικά? Κόκκινη κάρτα, λέει, στις πολυεθνικές που παράγουν απορρυπαντικά ρούχων, βγάζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι τιμές τους στην Ελλάδα είναι, κατά 113 έως 361 υψηλότερες, λέει, σε σχέση με τη φθηνότερη ευρωπαϊκή χώρα. Και το μεγάλο θέμα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Και κυκλώνουν την 21η Μαΐου. Εδώ λέγαμε πρώτα από την εκπομπή μας ότι αυτή η ημερομηνία φαίνεται να έχει κλειδώσει και για τις δεύτερες κάλπες μιλούμε για την Δευτέρα Ιουλίου. Πάμε να συνεχίσουμε με την εφημερίδα των συντακτών που λέει «Ρεσιτάλ θράσους, έγκλημα στα Τέμπη, προκλητικός, ανεύθυνος και δηλώς ο Πρωθυπουργός αναζητεί συνενόχους. Από το τραγικό ανθρώπινο λάθος, χθες το Υπουργικό Συμβούλιο κατέθεσε νέα θεωρία. Όλοι φταίμε. Υποσχέθηκε μέσα σε λίγους μήνες να φτιάξει το σύστημα τηλεδιοίκησης στους σιδηροδρόμους που δεν έφτιαξε εδώ και 4 χρόνια. Οργισμένη αντίδραση από την αντιπολίτευση. Γεραπετρίτης, υπουργός περιορισμένης ευθύνης. Οι τρεις νέες διώξεις και οι στοχευμένες διαρροές. Από κάτω, συγγνώμη, φοιτητικές διαδηλώσεις, νέο ραντεβού την Κυριακή. Και πάμε πάνω, Γαλλία. Και οι νέοι λένε όχι στο συνταξιοδοτικό του Μακρόν. Διαδηλώσεις και καταλήψεις χθες σε ολόκληρη τη χώρα. Νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα. Δενδροκτονία στη Θεσσαλονίκη. Φαλακρή και η Βενιζέλου. Επιτόκια. Τα γεράκια των κεντρικών τραπεζών ετοιμάζουν νέα επίθεση. ΔΕΗ ΕΝΕΛ Ρουμανίας. Πολυτελής εξαγορά 1,2 δισεκατομμυρίων με υπόσχεση για πρόσθετο τίμημα. Θέατρο, η Ράβδος και το πρόσωπο της βίας σε σχολεία και οικογένεια. Έξωση στην Καλαμαριά με κρατική αρρωγή τα κατάφερε το φαντ αγνώστου ταυτότητος. Πάμε να δούμε τι λέει η Δημοκρατία. Άθλιοι, λέει, για ένα κολοτρένο να μην χάσει ο Κυριάκος την εξουσία. Αηδία για το διάλογο ντροπή, παρουσία Ψαριανού Πορτοσάλτε. Σε κλειστή συζήτηση υποστηρικτών του Μητσοτάκη υπόθηκε το αδιανόητο. Θα παραμείνει σύμβουλος του πικραμένου ο εθνικός υβριστής Γρηγόρης Ψαριανός. Θέατρο στο Υπουργικό μπροστά στους φωτογράφους. Τρίτη αναδίπλωση του Πρωθυπουργού με νέα συγγνώμη και υποσχέσεις. Εδώ βλέπουμε τις φωτογραφίες τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Βαρβιτσιώτη και τον κύριο Γεραπετρίτη. Εχθές ήταν έντονα φορτισμένη κάποια στιγμή η κατάσταση στο Υπουργικό, ωστόσο, να σου πω μάλλον την αλήθεια, 9 ημέρες μετά, ενώ όλες τις προηγούμενες ημέρες τους βλέπουμε να τσακώνονται στα παράθυρα για το ποιος φταίει, όχι φταίει εσύ, φταίω εγώ, βλέπουμε ότι ήρθε η συγκίνηση. Τέλος πάντων, ναι, είναι οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως από πάρα πολλούς, κυρίως από τα social media. Θα έλεγα ότι συγκέντρωσαν περισσότερα αρνητικά σχόλια, έτσι, από θετικά. Αυτό και μόνο. Γιατί τονίζουμε και πάλι ότι όλες τις προηγούμενες ημέρες όλοι ήταν στα παράθυρα και είχαμε καυγάδες. Λοιπόν, τι λέει πιο κάτω, αποσύρουν τον Άδωνη από τα τηλεπαράθυρα επειδή προκαλεί την κοινωνία. Πάντως, χθες το βράδυ τον είδαμε. Ήταν σε μία συνέντευξη που τον είδαμε, τον Τάκη Χατζή και τον συνάδελφο, τον Σβερκό. Δεν την είδα. Ναι. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η μαφία του Χαλκού. Το σκάνδαλο λαιλασίας των σιδηροδρόμων. Οι συστηματικές κλοπές από συμμορίες ροπά. Οι διεφθαρμένοι υπάλληλοι. Οι δωροδοκίες. Οι συλλήψεις εργαζομένων ΟΣΕ. Οι στημένοι διαγωνισμοί. Τα ανακυκλώσιμα μέταλλα που βαφτίστηκαν. Απορρίμματα. Ξύλωσαν μέχρι και ράγες. Ντοκουμέντο. Οι δύο σταθμάρχες είχαν φύγει νωρίτερα. Διόρθωσαν με μπλάνκο την ώρα αποχώρησης. Ο ελεύθερος τύπος φέρνει στο φως τη λαθροχειρία στο βιβλίο παράδοσης παραλαβής του σταθμαρχείου Λάρισσας. Είναι αυτό που λέμε τόσες ώρες εδώ, ναι, από το πρωί. Φταίμε, συγγνώμη, τώρα θα γίνουν αλλαγές.
Πάμε στα άλλα θέματα της εφημερίδας. Ζεστό χρήμα από ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις. Ποιοι δικαιούνται επιδοτήσεις έως 200.000 ευρώ. Ανοίγει το νέο πακέτο ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διαδικασία και η αξιολόγηση. Ισχυρός παίκτης στην νοτιοανατολική Ευρώπη, η ΔΕΗ εξαγόρεσε την ΕΝΕΛ Ρουμανίας με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στοιχεία Ελστάτ, οι Έλληνες αγοράζουν τριάρια και τεσσάρια διαμερίσματα. Και η αποτυχία της Παρί και η κριτική για Μέση, Νεϊμάρ, Εμπαπέ. Έχει δώσει 1 δισεκατομμύριο, αλλά δεν παίρνει Champions League. Προκλητική διάχυση ευθυνών, λέει η Αυγή, ενώ η κοινωνία θρηνεί, η κυβέρνηση στην επικοινωνιακό σοου. Φταίμε όλοι, λέει το δόγμα του αμετανόητου πρωθυπουργού, ούτε ψήγμα αυτοκριτικής, στοχοποίηση των συνδικαλιστών που είχαν προειδοποιήσει και μετρούν νεκρούς. Υποκριτική συγγνώμη και κροκοδίλια δάκρυα, κούφιες υποσχέσεις για παρεμβάσεις έπειτα από 4 χρόνια διακυβέρνησης. Δεν ήταν ατύχημα, μόνο οργή, ήταν η κακιά η χώρα. Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις. Συγκεκριμένες προτάσεις από τον Γεραπετρίτη περιμένουν εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Νέες μεγάλες κινητοποιήσεις για τις εγκληματικές ευθύνες πίσω από την τραγωδία στα Τέμπη και καταγγελία επιζώντας στην Αυγή. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για εμάς. Θα πάμε τώρα στην απογευματινή που λέει χειροπέδες. Προχωράει η ανάκριση για την διαλεύκανση του φοβερού δυστυχήματος. Διώξεις στους σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα και στον επιθεωρητή που πήρε αναρωτική. Ή τώρα ή ποτέ, λέει η εφημερίδα για τον Μητσοτάκη, τι είπε ο Μητσοτάκης χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα κινήσω γη και ουρανό για να τα αλλάξω όλα. Ποιοι θέλουν τον Τσεραίο πρώην Υπουργό Μεταφορών εκτός των ψηφοδελτίων. Επικουρικές, τέλος Μαρτίου, αναδρομικά 822.176 ευρώ σε δικαιούχους που περιμένουν έως και 7 χρόνια. Αρχίζουν σε 5 ημέρες οι πληρωμές προκαταβολής για κάθε μήνα καθυστέρησης. Τρέχουν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την έκδοση περισσότερων συντάξεων. Και από κάτω δωρεάν πτήσεις μεταξύ Αθήνας Θεσσαλονίκης για φοιτητές και σπουδαστές. Νομίζω ότι αυτό ξεκινά με αφορμή το δυστύχημα. Επειδή οι φοιτητές και οι σπουδαστές είναι εκείνοι που χρησιμοποιούσαν κυρίως το τρένο, πρέπει να υπάρξει μια διευκόλυνση αυτό, να μπορούσαν να μετακινηθούν με αεροπλάνα. Αγρότες, επιδότηση έως 125.000 ευρώ για αγορά τρακτέρ. Χρηματοδότηση πανεπιστημίων, ο πίνακας με τα ακριβή ποσά. Έθαψαν το μωρό μόλις γεννήθηκε. Φρίκι στην Ελασσόνα. Και υπεραπατεώνας με οστά Αγίων συνελήφθη στην Κρήτη. Πάμε στην κόντρα. Κατέρευση της Νέας Δημοκρατίας έδειξε τον γκάλοπ του επίσημου δημοσκόπου του Μαξίμου. Σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών πυροδοτεί το ρευστό πολιτικό σκηνικό. Κοντά στους τραυματίες, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, ο Αλέξης Τσίπρας. ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη, συγγνώμη και η ανάληψη ευθύνης δεν συνάδουν με το όλοι φταίνε. Σοκ στη Θεσσαλονίκη, κακοποίησε σεξουαλικά 9χρονο, δίνοντάς του ως επιβράβευση κάναβη. Και μεγάλο deal, η ΔΕΗ εξαγόρασε την ΕΝΕΛ Ρουμανίας. Βία η έξωση φτωχής οικογένειας με εντολή των φαντς. Έσπασαν την πόρτα και τους πέταξαν έξω. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και τι προβλέπει η τροπολογία, λιγότερη χαρτούρα για ΤΑΠ και ένφια. Θα πάμε τώρα στο ριζοσπάστη που λέει... τώρα ψάχνουν άλοθη στις παθογένειες του κράτους. Κανένα συγχωροχάρτη για το έγκλημα η λαϊκή οργή να γίνει δύναμη ανατροπής. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ματαιοπονούν αν νομίζουν ότι θα μπορούν πλέον να συγκαλύπτουν τις πραγματικές αιτίες και τους ενόχους. Πάμε και στην Εσπρέσο. Ο Βλάξ και οι Κοπανατζίδες, πόσο να καθίσω να τον φυλάξω. Είναι τα όσα ήρθαν στο φως, είναι το δεύτερο ηχητικό ντοκουμέντο από τον δεύτερο σταθμάρχη. Ποινικές διώξεις στον ασθενή επιθεωρητή του ΟΣΕ και στους δύο σταθμάρχες συνεργούς του Σαμαρά στο έγκλημα των Τεμπών. Ο επιθεωρητής θα φορτώνει στους δύο που άφησαν νωρίτερα το πόστος του. Θείασος με πλερέζες, λέει, Μαξίμου μνημόσυνο μπροστά στα φλάς. Τι άλλο, είμαι η Ζέτα του Ταχτσίδη, ψηφίστε με το μοντέλο και σύζυγος του ποδοσφαιριστή, κατεβαίνει στην πολιτική, λέει, που ζητά να τη σταυρώσουν, μάλιστα.
Η ζούγκλα των δίποδων. Δεν θα γλιτώσει την ευθανασία το παράλυτο τυγράκι που παράτησαν έξω από το Αττικό Πάρκο, δυστυχώς. Έγκυος από πρώην μποξέρ, η Μαρία Αλεξάνδρου. Και πάμε πάνω-πάνω, και άλλο μεγάλο θέμα δες εδώ. Κουνούπιας Στούκας, πρώτον πυλών της Ελλάδας μετά από 60 χρόνια, ο Δάγκιος Πυρετός. Μάλιστα. Γίνονται συσκέψεις στο Υπουργείο Υγείας, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Η εστία. Κινούμενη άμμο στο εκλογικό σώμα. Σοκ. Κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30% η Νέα Δημοκρατία, στάσιμος ο ΣΥΡΙΖΑ, οργισμένο το 86% των πολιτών μετατέμπει. Να κρατήσω το τελευταίο κομμάτι, γιατί το οργισμένο 86% των πολιτών, νομίζω ότι από όλη αυτή την ανάλυση που γίνεται και την πολιτική προσέγγιση των τελευταίων ημερών για τα ποσοστά των κομμάτων, αν πρέπει να κρατήσουμε έναν αριθμό, ας κρατήσουμε το 86% που είναι η οργή των πολιτών μετά τα τέμπη. Πάμε να δούμε την αυθεμπορική τέλος η γραφειοκρατία για μεταβιβάσεις ακινήτων, όλα τα δικαιολογητικά σε υφάκελο, πώς θα λειτουργήσει η ψηφιακή πλατφόρμα. Στην πλατφόρμα τα έγγραφα των ΑΔΕ και η ΕΦΚΑ, κτηματολογίου τεχνικού επιμελητηρίου, και ποιος θα είναι ο νέος ρόλος του συμβολιογράφου. Από εβδομάδα μπαίνουν τα τρένα στις Ράγες, προαστιακός Αθήνας, εμπορευματική Σιρμή. Εργαζόμενοι, λέει, οι 13 προτάσεις για ασφαλείς γραμμές. Αυτά είναι στιγμιότυπα από τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού και την συνάντηση του Υπουργού Μεταφορών με τους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο. Κυριάκος Μητσοτάκης, τέλος καλοκαιριού, ενεργή η τηλεδιοίκηση. Έδειξε εκλογές μετά το Πάσχα. 2027, επιτάχυνση αποκλιμάκωσης του χρέους, και ΑΔΕ το 2022, πηξίδα για τους ελέγχους του 2023. Τύπος της Θεσσαλονίκης, αλλάζει όψη η περιοχή του Ιπποκρατίου. Μέσα από ένα εκτεταμένο πλέγμα παρεμβάσεων από το Δήμο Θεσσαλονίκης, υπεγράφει η σύμβαση για τα έργα ανάπλασης που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τη Δήμητρα τη Μανιαβού. Βεβαίως, πάμε να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις, να δούμε τι θέματα έχουμε. Κάτσε, γιατί έπεσε. Τι έπεσε, έλα παιδί μου. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα θύρα. Έλα, Δήμητρά μου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και πάλι. Να ξεκινήσουμε από τους πυροβολισμούς, το αιματηρό επεισόδιο που είχαμε στην Γερμανία, στο Βόρειο Αμβούργο, με τουλάχιστον 7 νεκρούς, 30 τραυματίες. Σε διάρκεια λοιπόν επίθεσης με πυροβολισμούς χθες βράδυ, λίγο μετά τις 9 το βράδυ τοπική ώρα, σε κτίριο εκδήλωσης των μαρτύρων του Ιεχωβά στο Βόρειο Αμβούργο, στο Άλστερντορφ. Η αστυνομία έκανε λόγο για λουτρό αίματος, προειδοποίησε τους πολίτες για εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο. Είναι ασαφές εάν πρόκειται για έναν ή για περισσότερους ενόπλους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί βέβαια, αναφέρεται πως ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται και ένας εκ των δραστών. Μεγάλη είναι η αστυνομική κινητοποίηση, όπως βλέπουμε και από τα πλάνα, με την περιοχή να έχει αποκλειστεί και τους πολίτες να έχουν λάβει ισχυρή σύσταση στα κινητά τους τηλέφωνα να αποφεύγουν το συγκεκριμένο αυτό σημείο και να αναζητήσουν καταφύγιο. Θα δούμε βέβαια και στις επόμενες ώρες τις πληροφορίες, τις νεότερες που θα έχουμε ακριβώς και για το κίνητρο της συγκεκριμένης επίθεσης. Ενώ να πούμε πως ένοπλη επίθεση σημειώθηκε και στο Ισραήλ εχθές το βράδυ στην καρδιά του Τελ Αβίβ με 3 τραυματίες. Ένας λοιπόν άνδρας άνοιξε πυρ σε πεζούς προτού εξουδετερωθεί από την αστυνομία. Ο συγκεκριμένος δράστης έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για έναν 23χρονο ο οποίος είναι μέλος του ένοπλου βραχίωνα του Ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς. Σκοτώθηκε λοιπόν από τα πυρά των Ισραηλινών αστυνομικών, ενώ για την συγκεκριμένη αυτή επίθεση εξέφρασε την καταδίκη της με τον πλέον στεναρό τρόπο και η Γαλλία μέσω του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Και πάμε και στην Ουκρανία, Δημητρά μου, να δούμε τις εξελίξεις και εκεί.
Να δούμε τις εξελίξεις, καθώς είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πάνω από 80 πυράβλους και drones σε τουλάχιστον 11 μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, με πάνω από 11 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από το νέο αυτό ρωσικό σφυροκόπημα. Στο ρωσικό στόχαστρο μπήκαν τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ουκρανίας, σε Ανατολή, Δύση, Βορρά και Νότο. Η Μόσχα τώρα λέει πως αυτά τα ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα ήταν απάντηση στις τρομοκρατικές ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου στην περιοχή του Μπριάνσκ, για τους σαμποτέρ του Κιέβου, όπως τους αναφέρουν χαρακτηριστικά. Και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν τα μαζικά αυτά πλήγματα. Την ίδια στιγμή είχαμε και έναν ψεύτικο συναγερμό σε Μόσχα και Κατερινούπολη για υποτιθέμενη αεροπορική επιδρομή. Ναι. Καθώς τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι σέρβερς σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Κάτι τέτοιο βέβαια αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν false alarm. Είδαμε και θα δούμε μάλλον και τη φράση «όλοι γρήγορα στο καταφύγιο». Και να πούμε ότι κάτι τέτοιο είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν και οφειλόταν βέβαια σε επίθεση hackers στα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, Δήμητρά μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλες ειδήσεις. Έχουμε το... αν θέλεις να πάμε, να κλείσουμε κάτι ευχάριστο. Ναι, να αλλάξουμε. Δηλαδή, επειδή και μου κάνει εντύπωση μάλιστα, γιατί πριν μου το συζητούσες και τώρα επίσης να το ξεπεράσεις για τα Όσκαρ. Α, εντάξει. Να το πούμε αυτό, θέλεις να το πούμε, προλαβαίνουμε. Εντάξει, σε πίεση, Δήμητρά μου, αλλά... αντίστροφα, ναι. Πέρασε. Τέλος το κόκκινο χαλί. Πάνε αυτά που ξέραμε. Ναι. Αυτό. Αλλάζει χρώμα το περίφημο κόκκινο χαλί. Η τελετή των Όσκαρ σε λίγες μέρες θα πραγματοποιηθεί. Την Κυριακή 12 Μαρτίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια λοιπόν. Και το νέο χαλί βλέπουμε ότι δεν είναι κόκκινο, είναι σαμπανιζέ. Μάλιστα, αυτό γίνεται για πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια, από το 1961. Γιατί τώρα γίνεται αυτό, ναι. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν δόθηκε ακριβώς συγκεκριμένη αιτιολογία γιατί γίνεται, ο δε παρουσιαστής, ο φετινός οικοδεσπότης, ο Τζίμι Κίμελ, αναφερόμενος σε αυτή την αλλαγή, είπε χαριτολογώντας ότι τουλάχιστον δεν θα χυθεί πολύ αίμα φέτος στα βραβεία, μάλλον αναφερόμενος και στο χαστούκι που είχε δώσει ο Will Smith πέρυσι, αν θυμάστε, στον τότε παρουσιαστή. Ακριβώς. Πάντως δεν έχει η παραγωγή των αμερικανικών κινηματογραφικών αυτών βραβείων, δεν έχει διευκρινίσει το λόγο που άλλαξε το χρώμα. Δεν μας αρέσει εμάς, αυτό θα πούμε. Πάντως είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια από την ιστορία του θεσμού. Δεν μας αρέσουν αυτές οι αλλαγές. Πάρτε ένα τηλέφωνο, Δήμητρα, πάρτε ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Γι' αυτό δεν την ήθελα. Ορίστε. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημητρά μου, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να δούμε τους συναδέλφους μας, Δήμητρα Σέκη, Νίκος Γιαπρακάς. Από Δήμητρα σε Δήμητρα. Από Δήμητρα σε Δήμητρα. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Νίκο αυτή τη φορά. Γιατί υπάρχει, παιδιά, άλλο ένα απίστευτο περιστατικό που συνέβη στην Πάτρα. Τα τρένα ξέρουμε ότι απεργούν, ξέρουμε ότι δεν κινούνται στις ράγες. Ωστόσο, όμως, οι μπάρες πέφτουν και δημιουργούν κομφούζιο στους δρόμους. Πραγματικά χτες έγινε το «Έλα να δεις» στην περιοχή της Νότιας Πάτρας, όπου σε φυλασσόμενες διαβάσεις του προαστιακού της Πάτρας, ο οποίος βέβαια αυτές τις ημέρες δεν λειτουργεί, όπως πολύ σωστά είπες, Χρύσα, λόγω της απεργίας των σιδηροδρομικών, είχαμε κατεβασμένες μπάρες, έπεσαν οι μπάρες, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να μην μπορούν να περάσουν τον δρόμο και να εγκλωβιστούν εκεί για αρκετά λεπτά, δημιουργώντας βέβαια ουρές και κυκλοφοριακό κομφούζιο. Είχαμε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις μέσα στην πόλη της Πάτρας και άλλη μία, σύμφωνα με πληροφορίες, στην βιομηχανική περιοχή, αρκετά χιλιόμετρα έξω από την Πάτρα. Αμέσως οι ηλεκτρολόγοι του ΟΣΕ που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι σε μία τουλάχιστον περίπτωση τα καλώδια τα οποία υπήρχαν στη φυλασσόμενη διάβαση ήταν κομμένα και γι' αυτό το λόγο έπεσαν οι μπάρες. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο εξετάζουν τώρα οι άνθρωποι του ΟΣΕ, οι ηλεκτρολόγοι του ΟΣΕ, είναι να έχει γίνει κάποιο ίδιος δολιοφθοράς, κάποιος να έκανε σκόπιμα αυτή την ενέργεια με άγνωστα τα κίνητρα βέβαια. Αυτό να ξαναπούμε, ότι δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρα ή οτιδήποτε άλλο και αν συνδέονται με την επικαιρότητα, αλλά θέλω να πω ότι επειδή έχουμε αναδείξει και άλλα παρόμοια θέματα,
Φαντάσου, Νίκο μου, θα μπορούσε να γίνει το αντίθετο, δηλαδή να υπάρξει δολιοφθορά με σηκωμένες τις μπάρες και με τα δρομολόγια σε λειτουργία. Όπως είχαμε δει να συμβαίνει στη Φλόρινα, όπου είχαμε δει να περνάει το τρένο και να είναι σηκωμένες οι μπάρες, εδώ ευτυχώς γίνεται το αντίθετο. Πέφτουν οι μπάρες, δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, τρένο βέβαια δεν περνάει γιατί δεν υπάρχει τρένο αυτές τις μέρες. Κάποια πράγματα δεν είναι αστεία, είναι γνωστό αυτό. Ωστόσο, ωστόσο κάποιοι δυστυχώς δεν σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Να σας πάω λίγο και στη Σπάρτη. Ναι. Όπου με αφορμή βέβαια το δυστύχημα στα Τέμπη, φοιτητές στην πόλη της Σπάρτης πήγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζήτησαν να κρεμάσουν ένα σχετικό πανό στο Δημαρχείο. Μάλιστα, μια κοπέλα, μια φοιτήτρια η οποία μίλησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με δάκρυα στα μάτια είπε ότι θέλησαν να κάνουν την πράξη αυτή, την κίνηση αυτή, γιατί ανάμεσα στους νεκρούς, ένας εκ των ελεγκτών που ήταν στο τρένο ήταν παλιότερα συμφοιτητής τους, ο οποίος σκοτώθηκε στο δυστύχημα, αφήνοντας πίσω του μάλιστα και δύο μικρά παιδάκια. Για πάμε να ακούσουμε και τον νεαρό κοριτσέλο. Το στοίχημα που έγινε στα Τέμπη υπήρχε απόφυτός μας, ο οποίος δεν είναι πλέον μαζί μας. Έχει ένα παιδάκι 2 ετών, οπότε καταλαβαίνετε ότι όσο βαριά και αν είναι αυτή η λέξη, σαν φόρος τιμής και σαν Σπάρτη που είχε έναν φοιτητή εδώ πέρα, νομίζω... Καταλαβαίνουμε και λιγότερο. Δεν είμαστε απέναντί σας, το καταλαβαίνετε. Οπότε επέτρεψε το Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε αυτή η συμβολική κίνηση. Βεβαίως. Και καλά έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Δήμητρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Δήμητρα. Δεν έχω ήχο, δεν ξέρω αν μου ακούτε. Ωραία. Τώρα μας ακούω. Ακούω. Πάμε. Για πάμε να δούμε τι για μια συμμορία θα σας πω στη Δυτική Αττική. Αποτελείται από παιδιά ηλικίας 16-19 ετών, τα οποία λίστευαν κυρίως ανήλικους στην Πετρούπολη υπό την απειλή μαχαιριών. Στόχευαν σε γυμνασιόπαιδα και ηλικιόπαιδα, κυρίως όσους κάτι είχαν, κυκλοφορούσαν με ακριβό κινητό. Είχαν μάλιστα μαζί τους, κουβαλούσαν και σιδερογροθιές και σε περίπτωση που τα θύματα αντιστέκονταν, τους τα ξυλοκοπούσαν. Μάλιστα να σας πω ότι ανέβαζαν, μαγνητοσκοπούσαν, βιντεοσκοπούσαν τις ληστείες τους, τις ανέβαζαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε βίντεο στο TikTok φαίνεται να ξυλοκοπούσαν τα θύματα τους, τα ανήλικα. Είναι σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους και τη σύλληψή τους και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα. Πάντως το φοβερό, πέρα από τις ίδιες ενέργειες ρε παιδί μου, ότι κάνουν ό,τι κάνουν οι αλλήλικοι μεταξύ τους ή αυτές οι συμμορίες ανηλίκων, είναι ότι πλέον είναι τόσο άνετα τα πράγματα που τραβάνε και βίντεο και τα σηκώνουν στο TikTok, πώς τα λέτε εσείς οι νέοι. Σε όλα τα social media, κυρίως στο TikTok. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι έχουν το θράσος και τα ανεβάζουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή κάνουν παράνομες πράξεις, βιοπραγούν, οτιδήποτε άλλο. Και περηφανεύονται για αυτήν την διαδικασία. Πώς φτάσαμε εδώ αυτά τα παιδιά να κάνουν αυτές τις πράξεις. Γιατί δεν είναι το πρώτο περιστατικό, είναι πάρα πολλά τα τελευταία 2 χρόνια. Δήμητρά μου, σε ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ. Καλημέρα, Δήμητρα. Η Δήμητρα φεύγει, ο Νίκος φεύγει. Η Δήμητρα φεύγει, προσπαθεί να μπει στο στούντιο, δεν χωράει να περάσει από τις τηλεοράσεις. Τι να κάνω κι εγώ. Καλημέρα. Έτσι, προσπαθούμε να κρατήσουμε το τηλεοπτικό χρόνο. Αν έχουν να μπει στο monitor πάνω στον τοίχο, πώς θα περάσει. Πρέπει να τη σπρώξω λίγο. Ναι, δεν χωράς κιόλας. Λοιπόν, για να σας δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, παρακαλούμε τον τρόπο επικοινωνίας. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Είμαστε ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή κατά παύλα επικοινωνία στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr. Είναι το mail της εκπομπής μας. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα βασικά, να δούμε τις συντάξεις. Έχουμε, ερωτήματα τηλεθεατών. Προσπάθησα να ομαδοποιήσω και να δω μάλλον σε τι κινούνται περισσότεροι τηλεθεατές. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με τις δόσεις, την αναβίωση των δόσεων. Mm-hmm. Φίλος τηλεθεατής, ο Σπύρος μας λέει, γνωρίζετε τι θα γίνει τελικά με την αναβίωση των 100 δόσεων στην εφορία. Mm-hmm. Λοιπόν, το βλέπουμε το ερώτημα στους δέκτες μας. Να πούμε ότι αυτό που ξέρουμε είναι ότι τον Απρίλιο, τον επόμενο κιόλας μήνα, θα επιτραπεί να μπορέσει κάποιος να κάνει την αναβίωση των δόσεων που έχει χάσει. Μιλάμε για τις 120 δόσεις. Δεν μιλάμε για νέους οφειλέτες της εφορίας. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αφορά τους παλαιότερους που έχουν χάσει μέχρι και το Φεβρουάριο, μέχρι και αρχές Φεβρουαρίου, τις δόσεις, τις 120 δόσεις.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέχρι τον Ιούλιο θα πρέπει να καταβάλουν 2 δόσεις από τις 120 που έχουν χάσει, έτσι για να μπορέσουν να αναβιώσουν τις δόσεις τις συγκεκριμένες. Είναι μια αδικία, το έχουμε ξαναπεί νομίζω και Μάνο και Χρύσα το θέμα, ότι δεν υπάρχει κάτι, ένας νέος νόμος που να ρυθμίζει τουλάχιστον για τους νέους οφειλέτες, και υπάρχουν πάρα πολλοί. Άρα εδώ λοιπόν για τον Σπύρο και για τους φίλους που μας παρακολουθούν υπάρχει αυτό. Εδώ βέβαια ξέρεις τι γίνεται, Σπύρο. Μου κάνει εντύπωση το τώρα, επειδή φωνάζουν και σε ρωτάει ο κόσμος πάρα πολύ καιρό, ότι δεν με αφήνουν, θέλω να μπω για πρώτη φορά σε 120 δόσεις και δεν με αφήνουν. Τι λένε λοιπόν τώρα, πρόσεχε τη λογική. Λένε σε κάποιον που έχασε τις δόσεις, σίγουρα είναι αυτοί που για κάποιο λόγο, δηλαδή δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και δεν πλήρωσαν τις 100 δόσεις, σίγουρα υπάρχουν και οι μπαταχτσίδες που δεν πλήρωσαν κάποιες δόσεις, που λένε, οπ, ευκαιρία να ξαναμπω. Και σε έναν άνθρωπο ο οποίος επιζητά μάλλον την ευκαιρία να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του, δεν του δίνουν τη δυνατότητα. Όχι, δεν του δίνουν τη δυνατότητα. Έτσι. Και πρέπει να σας πω κάτι σχετικά με τις πώς χάνονται οι δόσεις στο δημόσιο. Ναι. Ότι με τη δεύτερη φορά που, όχι δεν θα πληρώσεις απλά, που μπορεί να καθυστερήσεις να πληρώσεις μία ημέρα σε τη δόση σου. Σε πετάει έξω το σύστημα. Σε δηλαδή πετάει έξω αυτομάτως το σύστημα. Έτσι, είναι ηλεκτρονικό όλη αυτή η περίπτωση των ρυθμίσεων. Δεν μπαίνει χέρι σε αυτό. Δηλαδή μία ευκαιρία έχεις ουσιαστικά, τη δεύτερη σε πετάει έξω. Τη δεύτερη φορά μόλις χάσεις για μία ημέρα, για ένα 24ωρο. Έτσι, μπορεί να μεσολαβεί Σαββατοκύριακο. Παρασκευή να είναι η καταληκτική ή μέσα στο Σαββατοκύριακο να είναι η καταληκτική. Ακόμα πρέπει να και ένα λάθος να γίνει, μας λες δηλαδή. Ακριβώς. Μπορεί να μην έχεις πληρωθεί από τη δουλειά σου. Πολλές λεπτομέρειες που είναι καθημερινές. Μπορεί να έχεις αρρωστήσει. Μπορεί να στο κρεβάτι με πυρετό. Δεν ξέρω τι. Μπορεί ο λογιστής σου να μην σε εξυπηρετήσει αυτό. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, διότι δεν μπορεί να διορθωθεί μετά, ακόμα και δίκαιο να έχεις μέσα από το δικαστικό της εφορίας. Θα πρέπει να το δούνε. Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης λέει το εξής, ο επόμενος τηλεθεατής. Δεν έλαβα market pass επειδή ήμουν φιλοξενούμενος της μητέρας μου, η οποία πέθανε το Δεκέμβριο του 2021. Τι μπορώ να κάνω? Δυστυχώς για το φίλο το Γιάννη και όσοι μας παρακολουθούν, και ήταν φιλοξενούμενοι καταρχάς το 21, δεν μπορούν. Πάρα πολλοί έμειναν έξω εκτός, γιατί πάρα πολλοί δηλώνουν φιλοξενούμενοι. Έτσι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Μείναν έξω άνθρωποι οι οποίοι γέννησαν την επόμενη χρονιά ένα ακόμα παιδί, το 22, δεν μπορούν να αυξήσουν το ποσό του Market Pass. Νομίζω ότι εφόσον μας παρακολουθούν από την κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο και τους ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται το θέμα, θα πρέπει να διορθώσουν κάποιες αδικίες που υπάρχουν στο Market Pass. Μάλιστα. Πάμε να καθίσουμε. Έχουμε συντάξεις. Συγγνώμη. Πληρωμές συντάξεων. Τα λέγαμε και χθες, τα επαναλαμβάνουμε σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες. Αν θέλετε και μπορούμε να τις ξαναδώσουμε. 28 Μαρτίου είναι για τους ελευθεροεπαγγελματίες. Από τις 27 οι καταβολές των λογαριασμών. Μιλάμε για τον Απρίλη. Πάμε στην επόμενη κάρτα αμέσως για την επόμενη μέρα. 29 Μάρτη είναι για τους μισθωτούς με μονό αριθμό στον ΑΜΚΑ, είτε του Δημοσίου, είτε των Τραπεζών, είτε του ΙΚΑ, είτε του ΟΤΕ. Και την αμέσως μεθεπόμενη μέρα, 30 του μηνός, είναι ο ζυγός αριθμός για τους φίλους που μας παρακολουθούν και είναι μισθωτοί. Το μεγάλο θέμα και νομίζω ότι. Μην ξεχνάς τα επιδόματα την τελευταία μέρα του μήνα, γιατί μας το λένε το ΟΠΕΚΑ, συνέχεια. Πάντα, το ΟΠΕΚΑ. Τελευταία μέρα του μήνα είναι ο ΟΠΕΚΑ, σταθερά με τα επιδόματα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μου το λένε να ξέρεις για σένα, Σπύρο. Μου λένε, δεν μας λένε για μας για τα επιδόματα. Λέω πάντα να έχετε το νου σας. Και κυρίως αυτή με ζυγό αριθμό. Τι το λένε. Λοιπόν, είναι μεγάλο θέμα αυτό, μην το προσπερνάτε. Δεν το προσπερνάμε. Έχουμε κλείσει 6 μήνες εκπομπής, δεν κάνουμε άλλη δουλειά κάθε μέρα. Να τσακωνόμαστε για τους ζυγούς και τους μονούς. Πάμε να καθίσουμε, να ξεκινήσουμε τα θέματά μας, τη συζήτηση, να ανοίξουμε όλα τα θέματα που έχουμε. Λοιπόν, τώρα προσέξτε. Θα ανοίξουμε την κουβέντα μας, θα πάμε να δούμε και τα οικονομικά μας. Έχουμε θέματα και από τη Θεσσαλονίκη. Όμως, θα ήθελα να καλημερίσουμε, να υποδεχτούμε μαζί μας και τον κύριο Μανώλη Καμιλάκη, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αερολιμενικών. Και θα ήθελα να τον δούμε, όπως θα δούμε και τον κύριο Τσουκαλά, τον γνωστό εργατολόγο και φίλο της εκπομπής. Κύριε Καμιλάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Επειδή εδώ θα συζητήσουμε 2-3 θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με την τσέπη μας και όλα τα υπόλοιπα, θέλουμε να μείνετε στην παρέα μας, γιατί μετά θα πάμε σε αυτό για το οποίο έχετε προειδοποιήσει και εσείς οι αερολιμενικοί, χτυπάτε καμπανάκι και είναι πολύ πολύ σοβαρό το καμπανάκι αυτό, έτσι, ναι. να πούμε. Με μια επιστολή τους χθες οι αερολιμενικοί. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη Μαρία Ζαφυρίου από την Θεσσαλονίκη όμως, γιατί εκεί έχουμε θέμα, παιδιά. Έλα, Μαρία μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε θέμα για τι ένας άνθρωπος μαζί με τη σύζυγό του, τρίτεκνος, βγήκε στον δρόμο, τον έβγαλαν μάλλον στον δρόμο. Έγινε έξωση χθες εδώ στο διαμέρισμά του και οι εικόνες που είδαμε ήταν πραγματικά τραγικές, με όλη του την περιουσία στα σκαλοπάτια, στην είσοδο της πολυκατοικίας, αστυνομικές δυνάμεις που δεν άφηναν αλληλέγγυους να πλησιάσουν για να διαμαρτυρηθούν για ένα δάνειο 60.000 ευρώ, το οποίο ξαφνικά, κύριε Παπάζογλου, είναι μαζί μας ο κύριος Παπάζογλου, έγινε 180.000. Έγινε 180. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Παπάζογλου. Θέλω. Ναι. Αρχικά θα μου επιτρέψετε να δώσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη, γιατί εδώ, εκεί μιλάμε για ψυχές. Έτσι. Στο δικό μας το θέμα. Ήταν ένα δάνειο το οποίο ξεκίνησε από την Νόβα, σπασμένο σε δύο κομμάτια, πήγε στη Millennium και από τη Millennium πήγαμε στην Πειραιώς. Στην Millennium πληρώναμε γιατί είχαμε δυσκολία μόνο τους τόκους. Όταν φτάσαμε στην Πειραιώς, μας είπε η Πειραιώς δεν έχουν ανέβει τα επιτόκια, πρέπει να αλλάξει το δάνειο. Ήδη είχαν αρχίσει να πέφτουν οι μισθοί της συζύγου και η εργασία μου δεν απέδιδε. Αυτό το οποίο μας ζητήσανε ήταν πολύ ψηλό, δεν φτάνε τα λεφτά μας δηλαδή, να πληρώσουμε το δάνειο. Μόνο εσείς εργάζεστε ή μάλλον είχατε εισόδημα. Και σύζυγος, λέει, αλλά έπεφτε... Όχι, η σύζυγός μου ήταν δικαστική υπάλληλος και εγώ ήμουν με το εμπόριο ασχολούμουν. Μάλιστα. Και πόσο καιρό έμειναν απλήρωτες δόσεις, κύριε Παπαζόγλου? Κοιτάξτε, όταν μας είπε Πειραιώς αφήστε να κοκκινήσει το δάνειο για να κάνουμε μια καινούργια διαπραγμάτευση, το δάνειο τότε είχε κατέβει γύρω στις 60.000, κάτω από τις 60.000. Ναι. Όταν πήγαμε να συμφωνήσουμε, το δάνειο είχε γίνει 120. Ζητήσαμε τώρα, το πώς για πόσο καιρό μιλάμε. Έχει φτάσει στα... Δηλαδή, για τι διαφορά καταλάβατε, μιλάμε το 60 για... με το 120, διπλασιασμός δηλαδή, σε πόσο χρονικό διάστημα έγινε? Ήταν 1,5-2 χρόνια που διαπραγματευόμασταν. Ναι. Εντύπωση, και μας ζητήσανε ένα ποσό το οποίο ήταν πολύ πιο πάνω από τα εισοδήματά μας. Ναι. Και δυνατούσαμε να πληρώσουμε. Μάλιστα. Το ζήτημα λοιπόν, πάντως είναι ότι εσείς τώρα έχετε φτάσει στις 180.000. Ναι, έχω φτάσει 180.000, βέβαια. Και δεν ξέρουν πόσο είναι και τώρα, έτσι. 180.000 ήταν η τελευταία φορά που μιλούσαμε. Ναι. Και έχετε κινηθεί δικαστικά. Έχουμε κινηθεί δικαστικά. Αφού ψάξαμε... Ζητήσαμε ότι πουλήθηκε το δάνειό μας σε φαν χωρίς να μας ενημερώσουν, ούτε σε τι ποσό πουλήθηκε. Ψάξαμε τα φαν, τα βρήκαμε στο Δουβλίνο άδεια γραφεία. Πουλήθηκαν σε άλλα φαν στις Βρυξέλλες που ήταν πιτσαρία. Πιτσαρία, επαναλαμβάνω, για να μην... Πιτσαρία. Και, ναι. Mm-hmm. Και ενώ είχαμε δύο διαταγές πληρωμής, η μία οποία θα δικαστεί το 2027... Η πρώτη η οποία δικάστηκε, χωρίς να βγει ακόμα η απόφαση, Μεγάλη Πέμπτη, ο δικαστής έστειλε το σπίτι στον πληστηριασμό. Ναι. Εμείς κάναμε ανακοπή, ακύρωση του πληστηριασμού. Το δικαστήριο ήταν να γίνει τον Νοέμβριο, ήταν η μέρα απεργίας και έγινε στις 2 του Φλεβάρι. Ναι. Στις 2 του Φλεβάρι έγινε το δικαστήριο, περιμένοντας την απόφαση, ήρθανε 3 φορές να μας κάνουν έξωση από το σπίτι. Την πρώτη φορά ήρθανε σωματεία, σύλλογοι γονέων, φίλοι και γείτονες, απετράπη, και με την συνδρομή του κυρίου Στολτίδη, βουλευτή του ΚΚΕ, όπως έγινε και την δεύτερη φορά. Θέλω να σας πω επίσης ότι δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και σε κανένα κίνημα. Ποτέ. Δεν έχει σημασία. Είχατε τη συμπαράσταση ανθρώπων που σας γνωρίζουν τόσα χρόνια. Έτσι. Αυτό να κρατήσουμε. Αυτό την τέταρτη φορά λοιπόν μπήκανε. Μπήκανε, ήρθανε ο αστυνομικός διευθυντής, κυκλώσανε το τετράγωνο, ήρθανε λεωφορεία με αστυνομικούς, ήταν πάνω από 50 οι αστυνομικοί, δεν αφήναν κανένα να πλησιάσει, σπάσανε την πόρτα και μας βγάλαν τα πράγματα έξω, χωρίς να περιμένουν να εκδικαστεί η υπόθεσή μας. Κύριε Παπάζου, να ρωτήσω κάτι. Το σπίτι το πήρε κάποιος ιδιώτης ή το πήρε το φαν? Ποιος το πήρε? Το πήρε ένας ιδιώτης, τον οποίο το ψάχνουμε εδώ και 8 μήνες και δεν υπάρχει πουθενά. Άρα, να πω κάτι. Τώρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, βέβαια, ξέρουμε το όνομα, σαφώς. Ναι. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Παπάζογλου. Και θέλω να σας πω. Ναι. Να ρωτήσω μόνο. Θέλω ότι να σας πω ότι αυτή το σπίτι διαδικασία, βγήκε... εσείς που ξεκινήσατε για τη ρύθμιση και στην αναζήτηση
του ΦΑΝ, το οποίο είχε μπει στη διαδικασία, δεν καταφέρατε ποτέ να μιλήσετε με κανέναν, επειδή λέγατε πριν για πιτσαρίες και τα λοιπά? Σας είπα, τους ψάχναμε παντού. Μάλιστα. Τους ψάξαμε και στο Δουβλίνο και στις Βρυξέλλες. Δεν υπήρχαν. Ο Κώστας ο Τσουκαλάς έχει να κάνει με ενδιαφέρον. Κώστα μου, ακούσε ο Κώστας ο Τσουκαλάς. Κώστα μου, ακούστε. Εγώ κατάλαβα όλη την πορεία τη δικαστική που περιέγραψε. Προφανώς εκκρεμεί ακόμα η ανακοπή στην κατακαιρωτική έκθεση και ενώ εκκρεμούσε αυτή, προχώρησαν ακριβώς στην βίαιη αποβολή. Ο άνθρωπος περιγράφει την νομική πραγματικότητα ότι ενώ εκκρεμούν, για παράδειγμα, δύο ανακοπές σε συνταγή πληρωμής, όπως έχουν μειωθεί ασφυκτικά οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων, πρόλαβαν να κάνουν πληστηριασμό ενώ ακόμα δεν έχουν κριθεί οι συγκεκριμένες συνταγές πληρωμής, ότι μπορούν παράλληλα να τρέχουν διάφορα μέσα που έχουν στα χέρια τους τα φανς και είναι πολύ μακρινές οι δικάσιμοι που παίρνουν οι ανακοπές. Όλο αυτό το οποίο περιέγραψε είναι για εμάς τους δικηγόρους, με την έννοια της διαχείρισης υποθέσεων, για τον κύριο Απάζογλου είναι η ζωή του, είναι μια καθημερινή πραγματικότητα. Και βέβαια βλέπουμε αυτό το πράγμα, ένα παράδειγμα της μεταβολής οικονομικών συνθήκων που υπήρξε μέσα στην κρίση. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε πάρει ένα δάνειο, το πλήρωνε. Ξαφνικά βρέθηκε σε αδυναμία πληρωμής χωρίς δόλο, γιατί είχε μείωση εισοδημάτων η σύζυγός του και γιατί και εκείνος σαν έμπορος είδε επίσης μείωση εισοδημάτων. Βρέθηκε να μην μπορεί να πληρώσει. Αυτό οδήγησε σε μια τοκοφορία. Το δάνειο πουλήθηκε, έφτασε να ψάχνει να βρει τα φαν, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα βρει. Δεν υπάρχει κανένα κώδικα διοντολογία που να του υποχρεώνει να απαντήσουν. Είναι κρίσιμο να υπάρξει κώδικα διοντολογία για τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. Δεν μπορεί στην ουσία με τσαμπουκά να μην απαντάνε καν. Και την ίδια στιγμή που δεν απαντάγανε στα αιτήματά του, ή θα ζητάγανε φοβερές προκαταβολές, ή δεν θα απάνταγαν καν και προχωρούσαν σε συνταγές πληρωμής και σε πληστηριασμούς. Δυστυχώς, και εδώ τώρα βλέπουμε αυτό το πράγμα, ότι στην ουσία, ενώ εκκρεμεί η ανακοπή στην καταγερωτική έκθεση ή στην περίληψη αυτή στο υποθηκοφυλάκιο, προχώρησαν ήδη στη βία αποβολή και τον βγάλαν έξω. Δυστυχώς, έχει ακόμα τη δυνατότητα, αν βγει δικαστικά, να τον ακυρώσει αναδρομικά, αλλά πλέον η ζημιά η μεγάλη έχει γίνει, ο άνθρωπος έχει χάσει το σπίτι του και είναι εκτός. Το χειρότερο από όλα αυτά, και νομίζω ότι κάπως έτσι κατάλαβα ότι λειτουργεί και ο κύριος Παπάζογλου, είναι ότι όλο αυτό που έχει το θάρρος και βγαίνει και το καταγγέλει και μιλάει για αυτό τον Γολγοθά που περνάει ο κύριος Παπάζογλου, είναι καθημερινότητα, όπως είπε ο Κώστας. Αυτό είναι αυτό που είναι να καθημερινότητα, είναι καθημερινότητα και θα γίνει ακόμα παραπάνω καθημερινότητα όταν δεν υπάρχουν λύσεις. Μάλιστα, διότι μάλιστα η λύση που έχει προκριθεί, οι αλλαγές στον δικαστικό μηχανισμό δεν ακουμπάνε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι όταν δεν απαντάει το ΦΑΝΤ στον κύριο Παπάζογλου, δεν θα απαντήσει ούτε στην πλατφόρμα του δικαστικού μηχανισμού. Άντε πια να πρέπει να αιτιολογήσει για ποιο λόγο δεν απαντάει. Αλλά δεν υποχρεούται να απαντήσει ούτε να συνενέσει. Άρα αυτά θα είναι η καθημερινότητα αν δεν υπάρξει σοβαρό πλαίσιο προστασίας προς κατοικία. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όπως και εσάς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπάζογλου. Μόνο ότι τη συμπαράσταση μπορούμε να εκφράσουμε, αλλά και να αναδείξουμε το θέμα για μήπως και αλλάξει κάτι, μήπως γίνει αυτό που λέει ο Κώστας ο Τσουκαλάς, υπάρξει μια ουσιαστική προστασία κάποια στιγμή, ειδικά για την πρωτοκατοικία και για ανθρώπους μεροκαματιάριδες, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι οι πλούσιοι, δεν τους πήραν καμία βίλα. Είναι ένα διαμέρισμα οικογένειας που πασχίζουν τόσα χρόνια να τα βγάλουν πέρα. Και δεν είναι και η πρώτη οικογένεια, συμβαίνει σε πολλές οικογένειες. Μα αν δούμε στη σελίδα ηλεκτρονικών πληστηριασμών, τέτοια ακίνητα δυστυχώς είναι η πλειοψηφία που πληστηριάζονται. Δυστυχώς, Κώστα μου. Ναι, κύριε Παπάζογλου, θα κλείσουμε. Θα ήθελα κλείνοντας. Βέβαια. Θα ήθελα κλείνοντας να πω κάτι στον κόσμο που έχει το ίδιο πρόβλημα με μένα. Να μην φοβούνται τίποτα, να συσπυρώνονται οι γειτονιές και οι φίλοι, να βοηθάνε ένας τον άλλον. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας και θα το βρούμε. Ό,τι και να κάνουν, θα το βρούμε το δίκαιό μας. Να είστε καλά, κύριε Παπάζογλου. Καλή σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Σε αυτόν τον αγώνα που δίνετε. Να είστε καλά. Καλημέρα και εσένα, Κώστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πάμε διά στον κύριο Καμιλάκη, γιατί το παρακολούθησε το θέμα μαζί μας. Εδώ βγήκε χθες μία ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αερολιμενικών, όπου κύριε Καμιλάκη, που εκπροσωπεί τους αερολιμενικούς, λέει μέσα η ανακοίνωση, παιδιά, ότι τόσο καιρό εμείς σιωπούσαμε, σεβόμενοι και συντετριμμένοι από το δυστύχημα στα Τέμπη. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε, να πούμε δύο πράγματα. Κύριε Καμιλάκη, να μην διαβάσουμε εμείς την ανακοίνωση, γιατί την ξέρουμε τη χρήση και το Σπύρο. Πείτε μας ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί θέτεται θέματα ασφαλείας των πτήσεων και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Ακριβώς. Κοιτάξτε, το καθεστώς που ίσχυε στην Ελλάδα εδώ και
πάνω από 50 χρόνια ήταν ότι πάντα υπήρχε στα αεροδρόμια κρατική εποπτική αρχή για την εφαρμογή της νομιμότητας και της ασφάλειας των πτήσεων. Παλιότερα λεγόταν αερολιμενικός έλεγχος, μετά το 2016 με μια νομοθεσία καινούρια λέγεται αεροπορική αρχή αερολιμένα κλπ. Η κύρια δραστηριότητα είναι η έλεγχη μέσα στον αερολιμένα. Για να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα, ελέγχουμε, είμαστε το μοναδικό σώμα, είμαστε όλοι PME οι συνάδελφοι και, και ελέγχουμε, ας πούμε, παράδειγμα, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να μπούμε μέσα σε ένα αεροσκάφος ξένο, γιατί ξέρετε το ξένο αεροσκάφος θεωρείται ξένο έδαφος, δεν θεωρείται, δεν μπορεί να πάει ούτε η αστυνομία εκεί και εμείς κάνουμε διάφορους ελέγχους, όπως ισχύος πτυχίων του προσωπικού. Ελέγχουμε αν έχουν κάνει τις υγειονομικές εξετάσεις που πρέπει να έχουν κάνει με τη συχνότητα που θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτές. Ελέγχουμε την καταλληλότητα των πτυχίων του τεχνικού προσωπικού που επισκευάζει αεροσκάφη. Δηλαδή δεν μπορεί ένας ο οποίος φτιάχνει Airbus να επισκευάζει Boeing 738. Ελέγχουμε τα βιβλία συντήρησης των αεροσκαφών, των εφοδίων εδάφους που εξυπηρετούν τους επιβάτες. Κάνουμε αλκοόλ μετρήσεις είτε στο προσωπικό εδάφους, είτε στο προσωπικό αέρος. Ελέγχουμε την ασφάλεια σε σχέση με έκνομες ενέργειες, όπως είναι παράδειγμα απειλή βόμβα ή ελέγχουμε το security αν κάνει σωστά τη δουλειά του στο αεροδρόμιο. Ελέγχουμε τα ποινικά μητρώα των εργαζομένων οι οποίοι εργάζονται μέσα στο αεροδρόμιο ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με κάποιους που μπορεί να έχουν ένα ποινικό μητρώ. Κάνουμε προανακρίσεις, όταν γίνεται ένα ατύχημα, κάνουμε προανακρίσεις και με κύριο σκοπό να δούμε από πού προήρθε αυτό το ατύχημα, ώστε να διορθώσουμε πράγματα. Ωραία. Σε περίπτωση που μας έχουν ξεφύγει. Όλα αυτά που μας περιγράφετε, σήμερα γιατί δεν μπορούν να γίνουν, αν καταλαβαίνουμε σωστά, δηλαδή γιατί δυσκολεύεστε. Δυστυχώς. Ψηφίστηκε ένας νόμος από το 2020, ο 4750 του 2020, που κατέθεσε ο πρώην υπουργός πλέον, κύριος Καραμαλής, με τον οποίο καταργούνται οι αεροπορικές αρχές στα αεροδρόμια. Δεν μπορούν πλέον να γίνονται έλεγχοι στα αεροδρόμια τοπικά. Δημιουργήθηκε μια μικρή, πολύ μικρή αρχή, η οποία έχει έδρα την Αθήνα, και θεώρησε ο υπουργός ότι από εκεί μπορεί να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Αυτό είναι αδύνατον, το αντιλαμβάνεστε, σας περιέγραψα τη δουλειά μας. Τι ισχύει στα υπόλοιπα αεροδρόμια? Αυτό είναι η έλλειψη ασφάλειας. Τι ισχύει στα υπόλοιπα αεροδρόμια της Ευρώπης, για να δούμε, υπάρχει το δικό σας, η δική σας υπηρεσία, υπάρχει σε άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης ή του κόσμου, και εδώ στην Ελλάδα ξαφνικά το κόβουμε, λέμε ότι δεν υπάρχει, το καταργούμε? Είναι μια άλλη η ειδικότητά μας στο εξωτερικό είναι Civil Aviation Airport Authority. Αυτή είναι η ειδικότητά μας στο εξωτερικό. Υπάρχει παντού, υπάρχει στην Ιταλία, υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει στη Γερμανία. Για να καταλάβετε, στη Fraport, εκεί που είναι η έδρα της Fraport, που είναι η Φραγκφούρτη, υπάρχει αντίστοιχη αεροπορική αρχή. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα επί της ουσίας καταργείται αυτή η αρχή σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού? Αυτό που είδαμε, ναι, φυσικά, στην Ελλάδα καταργείται και ξέρετε, αυτό είναι αντίθετο, προσέξτε, είναι αντίθετο με τη σύμβαση που υπάρχει μεταξύ του ελληνικού κράτους και του διαχειριστή του ιδιώτη, όπως είναι η Fraport στα 14 αεροδρόμια ή ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ή το αεροδρόμιο του Καστελίου, αυτό που πρόκειται να γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ενώ υπάρχει, ενώ προβλέπεται στη σύμβαση αυτή κρατική εποπτική αρχή για την εφαρμογή της νομιμότητας και της ασφάλειας των πτήσεων των επιβατών και των εργαζομένων, δυστυχώς, παρόλο που προβλέπεται στη σύμβαση, είχαμε αυτό το νόμο που το καταργεί. Έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι αντίθετο με την εφαρμογή ακόμα και τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του ελληνικού κράτους και του ιδιώτη διαχειριστή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καμιλάκη. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Θα επιστρέψουμε με τέτοια θέματα. Θα πρέπει να τα βλέπουμε και αυτά. Πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε να μειώνουμε την ασφάλεια στα αεροδρόμια. Δεν γίνεται να μειώνουμε την ασφάλεια. Θα συμβεί πάλι κάτι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μειώνουμε. Και ξέρετε, ο τουρισμός είναι το 30% των εσόδων
των εθνικών εσόδων, ετήσια, συνεισφέρει πολύ. Αν συμβούν ατυχήματα, αν συμβεί οτιδήποτε, αυτό θα καταστρέψει, εκτός από τους ανθρώπους, αν σε περίπτωση που είναι θανατηφόρα, θα καταστρέψει και την οικονομία. Ταυτονόητα περιγράφεται, δηλαδή, κύριε Καμιλάκη. Ταυτονόητα περιγράφεται, δυστυχώς, την καλημέρα μας. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι τα αυτονόητα να τα καταλάβουμε. Να είστε καλά, σας την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Να πάμε να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας για να μας στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας και τις καταγγελίες σας. Είναι ήδη πολλά και θα επιστρέψουμε για να τα δούμε. Είμαστε ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr είναι το mail της εκπομπής μας. Και να δώσουμε και τα δώρα. Ένα αυτοκίνητο έρχεται στα χέρια σας, υβριδικό, βραβευμένο για το 2021 ως αυτοκίνητο της χρονιάς. Είναι το νέο Toyota Yaris Active. Και μπορείτε να διεκδικήσετε και το iPad Pro 11 inch on Wi-Fi 128 GB Silver. Μια προσφορά του Extra Mall Bazaar. Το Extra Mall Bazaar που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισού 150 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. 14-999 τηλέφωνο, ταφυνετό, όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Στέλνετε μήνυμα πληκτρολογώντας Open και ονοματεπώνυμο ξανά. Αποστολή στο 14-999. Επιστρέφουμε. Εδώ καλημέρα. Είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα. Πάμε να επιστρέψουμε στο μεγάλο μας θέμα, στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Δεν είναι άλλο φυσικά από το δυστύχημα στα Τέμπη που έχει στερήσει τη ζωή πολλών ανθρώπων, 57 συνανθρώπων μας, κυρίως παιδιά. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μουτσιάνο. Ήταν επιβάτης του μοιραίου βαγονιού και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, Αλέξανδρε μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόσουν στο 7ο βαγόνι. Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να σου φέρνουμε στο μυαλό ξανά και ξανά όλες αυτές τις τραγικές καταστάσεις και στιγμές που έζησες. Ωστόσο, αν μπορείς να μοιραστείς μαζί μας την άσχημη αυτή εμπειρία που έζησες και φαντάζομαι ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να ξεχάσεις. Γιατί ο Αλέξανδρος κουβαλάει και ένα άλλο βάρος. Έχασε και φίλους του το δυστύχημα αυτό. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι τυχερός ο ίδιος που γλίτωσε, που βγήκε από αυτό το δυστύχημα, σώος και αυλαβής, αλλά φέρει την απώλεια τριών φίλων σου, Αλέξανδρε, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Από την περιοχή, πολύ δυστυχώς, κλαίμε τρία κορίτσια. Δεν ταξίδευα μαζί τους, αλλά έχω κάνει παρέα μαζί τους στο παρελθόν. Όσον αφορά την εμπειρία την ίδια, εντάξει, ζήσαμε εμείς από πίσω από το 7ο βαγόνι, εμείς ζήσαμε την τράκα, δηλαδή υπήρχαν αλλεπάλληλες κρούσεις η μία μετά την άλλη και εμείς χτυπούσαμε, ρε παιδί μου, κάπως, ας πούμε, στα καθίσματά μας. Και μετά ξεκίνησε αφού σταμάτησε το τρένο, ξεκίνησαν να γεμίζουν καπνοί μέσα στο βαγόνι. Υπήρχαν αυτές εδώ οι τσιρίδες που ακούγονται και σε μερικά βίντεο του τύπου όλοι βγήκαν από το τρένο. Αλλά γενικότερα μια στιγμή χάος, όλοι παθαίνουν κρίση πανικού, ακόμη και μη τραυματισμένοι, ας πούμε, αλλά ακόμη και στο 7ο βαγόνι υπήρχαν τραυματισμένοι άνθρωποι. Αλέξανδρε μου, αναφέρεσαι σε αυτό το βίντεο που βλέπουμε και τώρα. Είναι βίντεο που τράβηξαν κάποιοι από τους επιβάτες των μοιραίων βαγονιών. Ουσιαστικά ο κόσμος στα πρώτα δευτερόλεπτα, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από αυτά που ακούμε, δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Απλώς έβλεπε παντού καπνούς, φλόγες και τραυματισμένους ανθρώπους. Ναι, ειδικά όσον αφορά τα βαγόνια του 6 και το 7, δεν είχαμε καταλάβει το μέγεθος της κατάστασης. Μόνο λίγο αργότερα που ακούγαμε κόσμο από τα πιο μπροστινά βαγόνια να μας φωνάζει, προφανώς μάλλον εγκλωβισμένος κόσμος, να φωνάζει ότι φύγετε γιατί θα εκραγεί, το τρένο θα εκραγεί. Αυτό μάλλον το προέβλεψαν γιατί υπήρχαν φωτιές στα δικά στα βαγόνια, πιστεύω. Εσύ, Αλέξανδρε, βγαίνεις κάποια στιγμή από το τρένο, βγαίνεις από το βαγόνι και θέλουμε, αν μπορείς, να μας περιγράψεις την εικόνα που αντικρίζεις και πότε συνειδητοποιείς το μέγεθος της τραγωδίας, δηλαδή ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα απλό τροχαίο, δεν μιλάμε για μια απλή σύγκρουση. Τι είναι αυτό που βλέπεις μπροστά σου, τι είναι αυτό που ζεις?
Μάλιστα. Ακόμη και την πρώτη στιγμή και από τις εικόνες του βαγονιού, επειδή είχαμε και εμείς τραυματισμένο κόσμο, απλά δεν ήταν τόσο σοβαρά. Κάτι είχαμε ψυγιαστεί, αλλά και το πραγματικό σοκ ήταν εμείς κατεβαίνουμε από το βαγόνι, εμείς είμαστε μέσα στο τούνελ, το 7ο βαγόνι. Υπάρχει πλήρη συσκότηση, ας πούμε. Το μόνο φως είναι από τους φακούς από τα κινητά μας. Και προχωρήσαμε προς τα πίσω, προς την πίσω μεριά, μέσα στο τούνελ δηλαδή, όπου αφού ήρθε κόσμος από το ΕΚΑΒ και είδαμε πραγματικά το πόσο κόσμος εν τέλει έχει τραυματιστεί, αλλά και το ότι ανακοινώθησαν ήδη από τα πρώτα λεπτά νεκροί, ότι το μέγεθος της τραγωδίας είναι τεράστιο. Φτάσατε, φύγατε προς την πίσω κατεύθυνση, προς την αντίθετη πλευρά, γιατί περιγράφεις τώρα, είναι η αλήθεια ότι δεν είχαμε εικόνα τι έχει γίνει στα πίσω βαγόνια που βρίσκονταν μέσα στο τούνελ. Περιγράφεις απόλυτο σκοτάδι, έτσι, και ξεκινάτε να φύγετε προς τα πίσω, προς την άλλη πλευρά, όχι προς την πλευρά του δυστυχήματος. Ναι, ναι, ναι. Όχι προς τη συνέχεια του τρένου, προς τα πίσω, μακριά από το τρένο. Ναι. Και πότε συνειδητοποίησες ότι εδώ μιλάμε για κάτι περισσότερο από μια απλή σύγκρουση, μιλάμε για ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια, για νεκρούς, για φωτιά. Αυτό συνέβη όταν ξεκίνησαν να έρχονται τα ΕΚΑΒ και έβγαζαν τον ένα μετά τον άλλον από το τρένο και ανακοινώτουσαν μεταξύ μας εκεί, δηλαδή ο κόσμος ανακοινώτουσαν και νεκροί. Οπότε τότε καταλάβαμε λίγο περί τίνος πρόκειται, αλλά και προφανώς την επόμενη μέρα που φαντάζομαι, δηλαδή και εμένα ήταν η λογική μου αντίδραση, μπήκαμε όλοι στην τηλεόραση για να δούμε τι γίνεται και πραγματικά μιλούσε όλη η Ελλάδα για αυτό το πράγμα και καλά έκανε κατ' εμέ. Θα συμφωνήσω κιόλας αν μου επιτρέπετε με κάποια πράγματα τα οποία ακούγονται ότι εν τέλει πρόκειται για έγκλημα και όχι για κάποιο είδους ατύχημα ή δυστύχημα, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή αυτά που ακούγονται, τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά, είναι αδιανόητα. Δηλαδή βλέπουμε παρετήτω ένας υπουργός ξανακατεβαίνει με την ίδια παράταξη. Σε εξοργίζει αυτό, Αλεξανδρέ μου. Πραγματικά, δεν νομίζω ότι μπορείς να σε διακατέχει και κάποιο άλλο συνέστημα αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε μια συγγνώμη, δηλαδή για να σας περιγράψω, ας πούμε, πραγματικά αυτό που αισθάνομαι είναι ότι η μόνη στιγμή που υπήρχε ίχνος ελπίδας για το ότι μπορεί κάτι να αλλάξει αυτήν εδώ τη μία εβδομάδα και κάποιες μέρες που έχουν περάσει, ήταν πραγματικά μόνο στις πολύ μεγάλες διαδηλώσεις τις οποίες έχουν διοργανωθεί και έχει κατέβει πάρα πολλοί κόσμος, ευτυχώς πραγματικά, ευτυχώς. Πήγες, και φαίνεται ότι κάτι πάει πήγες, να γίνει. Αλέξανδρε. Αλλά αυτές είναι πραγματικά οι μόνες στιγμές. Πήγες, καμία δήλωση. Πήγες αυτές τις εκδηλώσεις, αυτές τις διαμαρτυρίες. Ναι, συγκεκριμένα δηλαδή. Έχουν κατέβει και οι γονείς, δηλαδή τώρα πραγματικά το μέγεθος αυτό που γίνονται είναι τεράστιο. Πολιτικό καυγά για τις ευθύνες, Αλέξανδρε, πώς το βλέπεις? Δηλαδή τώρα λες για τον πολιτικό καυγά για τις ευθύνες, δηλαδή ο ένας δείχνει τον άλλον, έτσι, έχει τη σημασία του να μας πεις εσύ πώς το βλέπεις και για την ηλικία στην οποία βρίσκεσαι ένας πολύ νέος άνθρωπος. Ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο εκτελήσεται η κουβέντα, εγώ πιστεύω ότι υποτιμάει καταρχάς πάρα πολύ το ζήτημα. Και δεν ξέρω άμα και αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθούν αυτή εδώ η στιγμή να ξεχαστεί, ας πούμε. Γιατί το επίπεδο πιστεύω ότι είναι αρκετά χαμηλό. Δηλαδή δεν γίνεται να συζητάμε είτε για ένα μεμονωμένο, για ένα λάθος, ας πούμε, για ένα ανθρώπινο λάθος. Και τη μη επίληψη, πολιτικών ευθυνών από τη στιγμή που υπήρχαν άνθρωποι σε θέση ευθύνης. Δηλαδή υπάρχουν και δηλώσεις. Δηλαδή τώρα εμείς έχουμε δει τον κύριο Καραμαλή τώρα πριν από 10 μέρες να λέει ότι ντροπή σε όποιον αμφισβητεί την ασφάλεια των τρένων. Ναι. Δηλαδή πραγματικά αυτό είναι κοροϊδία. Εγώ δεν ξέρω πώς να το... Συγγνώμη λίγο γιατί μου μιλάει η μητέρα μου ταυτόχρονα. Μητέρα, σε παρακαλώ. Αν θέλει να μιλήσει και η μητέρα σου με πολύ μεγάλη χαρά, να ξέρεις, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, εμείς ως δημοσιογράφοι εδώ. Δεν θέλω να φαίνομαι καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.
Σαν μαμά θα πω και ναι, θα τονίσω ότι τα παιδιά μας ζούνε από τύχη. Ναι. Τα παιδιά μας, εμείς οι μαμάδες, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι ζούνε από τύχη. Ναι. Κυδεύτηκαν τα παιδιά των φίλων μας, εχθές και σήμερα κυδεύεται το άλλο το κοριτσάκι, και ακούω να λέγεται ότι, συγγνώμη ρε φίλε, είναι δυνατόν ο υπουργός να βγει να δηλώσει στη Βουλή ότι δεν έχει ασφάλεια το τρένο και ποιος θα ανέβει όταν κυδεύουμε τα παιδάκια μας και το δικό μου ζει αποτύχει. Είστε δημοσιογράφοι. Βγάλτε τα, σας παρακαλώ, τονίστε τα. Αυτό προσπαθούμε εσείς να κάνουμε. Εσείς μπορείτε να κάνετε την αλλαγή με ειλικρίνεια και εντυμότητα και μεγάλες αξίες. Αυτό βγάλτε στη χώρα τις αξίες σας, γιατί μας κοροϊδεύουνε. Εγώ δεν ανήκω σε καμία πολιτική παράταξη, αλλά είμαι μία μαμά που είχε το παιδί της στο τρένο και ζει από τύχη. Περιγράψτε μας αυτά τα πρώτα λεπτά, όταν μάθατε την είδηση από την τηλεόραση, όταν ακούσατε το περιστατικό. Πεθάναμε. Για λεπτά πεθάναμε. Μέχρι να μιλήσουμε με το παιδί μας, ήμασταν πεθαμένοι κι εμείς. Επικοινωνήσατε άμεσα με τον Αλέξανδρο, καταφέρατε να τον βρείτε, γιατί πολλά από τα παιδιά είχαν χάσει τα τηλέφωνά τους λόγω της σύγκρουσης. Ήμασταν τυχεροί και μιλήσαμε σχετικά γρήγορα. Το γρήγορα βέβαια το καταλαβαίνετε όταν μαθαίνεις για το δυστύχημα και ότι καίγονται παιδιά. Μιλήσαμε στα 10-15 λεπτά. Τα 10-15 λεπτά όμως αυτά ήταν τραγικά. Ναι. Γιατί περιμέναμε στο σταθμό της Θεσσαλονίκης. Έφτασαν τα μηνύματα ήδη ότι έγινε άσχημο δυστύχημα στην Λάρισα. Και το παιδί μας ήταν μέσα και ξέραμε ότι είχε γίνει έκρηξη στο τρένο. Ήδη τα μαθαίναμε. Θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα και στους δυο σας, γιατί και ο Αλέξανδρος είναι φοιτητής, ανεβοκατεβαίνει με το τρένο. Αλέξανδρε, σωστά, ανεβοκατεβαίνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Συνέχεια. Είχες εντοπίσει στο παρελθόν άλλα προβλήματα ή καταστάσεις παρόμοιες τέτοιες, όχι φυσικά σχετικές με το δυστύχημα, ενώ να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, να υπάρχουν τις λειτουργίες, να ακούς κάποια πράγματα μεταξύ σταθμαρχών, ανθρώπων εκεί που δούλευαν? Όχι, γενικά υπήρχε το μόνο που υπήρχε είναι ότι οι συνδέαχοι υπήρχαν καθυστερήσεις. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το οποίο νομίζω το ξέρουν όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τρένο, το αναγνωρίζουν. Η δικαιολογία ήταν κάποιο τεχνικό πρόβλημα? Συνήθως η δικαιολογία δεν ήταν καμία. Θα έχουμε καθυστέρηση γιατί... Ναι. Αλέξανδρε, αν μου επιτρέπεις Σπύρο, θα ζητήσω, το είπε από την αρχή η μαμά ότι δεν θέλει να φανεί και είναι απόλυτα σεβαστό αυτό, ούτως ή άλλως σημασία έχουν αυτά που είπε η μητέρα σου, Αλέξανδρε. Εγώ θα τη ζητήσω μια φορά, αν θέλει να έρθει στην κάμερα, να πούμε δύο πράγματα που πρέπει να ακουστούν, γιατί είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά που λέει, αν θελήσει και αν μας ακούει τώρα. Γιατί έχει τη σημασία του να μην, όλα αυτά να μην μείνουν στο σκοτάδι, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την δική σας και των δύο την άποψη, να την ακούσουμε εδώ όλοι μας, σε σχέση με τον πολιτικό καυγά που γίνεται τώρα, με τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Αν θεωρείτε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αν πρόκειται, θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξουν πράγματα? Όχι, σίγουρα δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, πιστεύω, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή χθες βγήκε άλλο ένα βίντεο από τον κύριο Πρωθυπουργό, λέει συγγνώμη και λέει φταίμε όλοι. Δηλαδή, δεν ξέρω, πώς αυτό εδώ είναι μια σοβαρή δήλωση, ας πούμε, το φταίμε όλοι. Δηλαδή, ο καθένας θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ως δείγμα σεβασμού απέναντι στο ίδιο το συμβάν, πραγματικά να κοιτάξει, ας πούμε, πραγματικά τι έχει κάνει. Είναι αποδεκτή από εσάς, τους ανθρώπους που το ζήσατε αυτό, Αλέξανδρε, αυτή η δήλωση που άκουσες εχθές, αυτός ο απολογισμός που έγινε? Είναι αποδεκτό όλο αυτό που άκουσες εχθές από τα λόγια του Πρωθυπουργού? Όχι, συγγνώμη. Από άνθρωπο ο οποίος δέχεται τον κύριο Καραμαλή ξανά στην παράταξή του, πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι αποδεκτό. Και απλά ένα συγγνώμη, ας πούμε, απέναντι σε αυτά τα οποία έχουν συμβεί,
πιστεύω δεν λέει τίποτα και πραγματικά τόσες μέρες, έχουν περάσει 9 μέρες. 9 μέρες είμαστε λες και δεν έχουμε πρωθυπουργό στην πραγματικότητα. Δεν έχουμε ακούσει κάτι, δεν υπάρχει κάτι ας πούμε, απέναντι σε αυτό το συμβάν. Μισό λεπτό. Συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω. Δεν μας διακόπτε. Να κλείσουμε με εσάς, με τη μητέρα, με τη φωνή της μητέρας να κλείσουμε αυτή τη σύνδεση. Ελάτε. Κοιτάξτε, πονάει η ψυχή μας. Σήμερα κυδεύεται ακόμα ένα παιδάκι εδώ που είναι παιδί φίλων μας, που ήταν συμμαθήτρια του μικρού μου του γιου. Τα δάκρυα δεν έχουν στεγνώσει. Και γίνονται γκάλο, πώς τα λέτε αυτά, μετρήσεις για εκλογικά αποτελέσματα. Πόσο δικαίωμα. Πονάει η ψυχή μας να μετριέται πριν θαυτούν καν όλα τα παιδάκια το πολιτικό κόστος. Και να μην θλίβονται όλοι. Συγγνώμη, μ' ακούτε, για να έρθω να τρεβάω. Βεβαίως. Ναι, είναι ντροπή να μετριέται πολιτικό κόστος, να μετρούνται οικονομικές ζημιές όταν οι ψυχές μας έχουν μαυρίσει τόσο πολύ, όταν τα δάκρυά μας δεν ξέρω αν θα στεγνώσουν ποτέ και δεν θέλω να είμαι τραγική, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν θα ξαναγίνω ποτέ χαρούμενη στη ζωή μου. Ναι. Και μιλάμε και εσείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί, μιλάτε για εκλογές, μιλάτε για πολιτικά κόστη, μιλάτε για οικονομικές ζημιές. Και δεν ντρεπόμαστε όλοι οι μεγάλοι, γιατί δεν δώσαμε τίποτα σε αυτή τη γενιά. Δώσαμε φέρετρα. Δώσαμε καμένη γη και κανένας δεν έχει οριμότητα να πάρει θέση σοβαρή. Πού είναι οι διευθύνων σύμβουλοι όλων αυτών των οργανισμών, να τους βάλετε απέναντι, να τους στήσετε στα κανάλια και να μας πούνε το γιατί. Και όχι να κρύβονται και τους κρύβετε κι εσείς, συγγνώμη που το λέω. Δεν είδα κανέναν διευθύνων σύμβουλο να τον στείλετε, να το φέρετε μπροστά στον ελληνικό λαό, στις μαμάδες μπροστά που πονάει η ψυχή μας. Δεν είδα κανέναν δημοσιογράφο κυρία Μουτσιάνου, δεν βγαίνουν, να τραγκάζει στη θέμελα. Συγγνώμη που το λέω, δεν είδα κανένα σας να τραντάζει στη θέμελα αυτή τη στιγμή όλη τη σαπίλα που την ξέρουμε όλοι μας. Δεν ανήκω πουθενά, σε καμία παράταξη. Πρέπει εσείς έχετε δύναμη. Κάντε την χρήση, κάντε τη διαφορά σήμερα που θα έχουμε παιδάκια 18χρονα και 20χρονα. Κάντε τη διαφορά. Φύγετε από το σύστημα, φύγετε από αυτό το. Δεν ξέρω τι σας κάνουνε, δεν ξέρω τι γίνεται, συγγνώμη. Απευθύνομαι σε όλους τις δημοσιογράφους, στην τρίτη εξουσία, που πραγματικά είναι μια παράλληλη εξουσία με την πολιτική δυστυχώς. Θα έπρεπε να είστε απέναντί τους, όχι δίπλα τους. Ο κόσμος αυτό νιώθει. Οι μαμάδες αυτό νιώθουν. Πάω στις κηδείες, πήγα στην πορεία στα 54 μου, πρώτη φορά στη ζωή μου. Και ξέρετε τι έλεγε ο κόσμος. Δεν μπορεί να μιλάνε για πολιτική αυτή τη στιγμή όταν θα έχουμε παιδιά. Δεν γίνεται ρε παιδιά να μιλάτε για πολιτική. Αυτή είναι η θέση μου. Και έχετε ακούμε δύναμη, κάντε την σωστή χρήση. Και την ακούμε με πολύ μεγάλο σεβασμό πρέπει να σας πούμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα λέτε. Τα ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλο σεβασμό και το εννοώ. Και γιατί το εννοούμε όλοι μας. Είναι η φωνή μιας μάνας, μιας ακόμη μάνας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ και τους δύο. Και εσένα, Αλέξανδρε, και τη μητέρα σου. Αλέξανδρε, καλημέρα. Να είστε καλά και να μην ξανασυμβεί ποτέ σε καμία οικογένεια όλο αυτό. Έτσι. Την καλημέρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η μάνα πέρασε ένα πολύ δυνατό μήνυμα σήμερα και μίλησε για όλες τις μανάδες που έχουν χάσει. Κριτική, λέγοντας πράγματα και για τους πολιτικούς και για εμάς τους δημοσιογράφους. Δεν είναι κακό να ακούγονται πράγματα και να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας. Ο καθένας από την πλευρά του. Μακάρι να την κάνουν όλοι την αυτοκριτική τους. Και όλοι θα κρυθούμε. Στο λίγο χρόνο είχαμε αποφασίσει ότι θα διαθέσουμε περισσότερο χρόνο στον Τάσο Κοντογιαννίδη, γιατί ο οποίος μας πηγαίνει πάντα χρόνια πίσω σε μεγάλα γεγονότα, αλλά δυστυχώς και δεν έπρεπε και δεν θέλαμε να διακόψουμε αυτή τη μάνα που περνούσε, όπως λέει η Χρύσα, πολύ πολύ σημαντικά μηνύματα. Νομίζω, Τάσο, τα άκουσες και εσύ. Καλημέρα, έτσι, Τάσο. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Τώρα, να πούμε το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, Λαρίσης,
με την πληθώρα των νεκρών μας έφερε στη μνήμη άλλα δύο μεγάλα παρόμοια δυστυχήματα που συνέβησαν πριν από μία πεντηκονταετία. Το ένα στο Δερβαίνι Κορινθίας στις 30 Σεπτεμβρίου 1968 και το δεύτερο στις 26 Ιανουαρίου 1972 στον ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ Δοξαρά, Λαρίσης και Ορφανών Καρδίτσης στη θέση Γκιόλη. Η αμαξοστοιχεία 304, τώρα μιλάμε για το Δερβαίνι Κορινθίας, έτσι, αφού στάθμευσε στο Δερβαίνι, συνέχισε μετά κανονικά και λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε, γιατί κάποιος τράβηξε το μοχλό κινδύνου. Την ίδια ώρα, ένα δεύτερο τρένο, η υπερταχεία, με στάσεις μόνο σε κεντρικούς σταθμούς, πέρασε χωρίς στάση από το Δερβαίνι, συγκρούστηκε με την προπορευόμενη αλλά σταθμεμένη 304 αμαξοστοιχεία και οι δύο αμαξοστοιχίες ήταν ασφυκτικά γεμάτες με πάνω από 2.000 ψηφοφόρους που επέστρεφαν στην Αθήνα αφού πήγαν στον τόπο καταγωγής τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα που είχε προκηρύξει η δικτατορική κυβέρνηση. Mm-hmm. Η σύγκρουση των δύο ασφυκτικά γεμάτων αμαξοστοιχιών είχε σαν αποτέλεσμα 3 βαγόνια να εκτροχιαστούν, να διαλυθούν τελείως και 34 άτομα να βρουν ακαριαίο θάνατο. Οι έρευνες για το πόρισμα των αρμοδίων αρχών απέδειξαν ότι η ευθύνη βαρύνει και τις δύο πλευρές, περισσότερο την υπερταχεία που προκάλεσε την τραγωδία και δεν οδηγεί το, όπως απέδειξε η έρευνα, από τον εντεταλμένο οδηγό, να πω το όνομά του, τον Ζάβο, αλλά από τον Νιαρέα, έναν αδιούχο μηχανικό που επιβιβάστηκε από την Πάτρα. Επειδή στα βαγόνια υπήρχε μεγάλος συνωστισμός, προτίμησε να λάβει θέση στην δίζελο μηχανή δίπλα στον συνάδελφό του τον Ζάβο και τον βοηθό του. Ήρθε στο μεταξύ και άλλος ένας τέταρτος μηχανικός που δεν έβρισκε γι' αυτός θέση. Ο Νιαρέας αυτός που αντικατέστησε τον Ζάβο για να τον ξεκουράσει, έπιασαν κουβέντα, χωρίς να επιδείξει την επιβαλλόμενη προσοχή, μετήχει και αυτό στην κουβέντα και ο σειρμός με ταχύτητα πλέον των 50 χιλιόμετρων, χωρίς έλεγχο, συγκρούστηκε με την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχεία. Ναι. Και εδώ πρέπει να σας πω ένα τραγικό γεγονός. Ναι. Επάνω στο βαγόνι, στο τρένο αυτό, ήταν ένας οικοδόμος από την Αθήνα, ο Κρυδικάγης, με τα 3 του παιδιά και μάλιστα και ολόκληρη οικογένεια, πενταμελής οικογένεια, έφυγε, ναι, τελείως από τη ζωή. Τραγικό γεγονός. Ξεκλήρισε και ολόκληρη οικογένεια. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα να, ναι, πάμε στο Δοξαρά Λαρίσης. Έχουμε, ναι, μπει έχουν πέσει ήδη τίτλοι τέλους. Έχουμε μερικά δευτερόλεπτα, αν μπορείς να πεις δύο λόγια για το επόμενο. Για το πολύ, Δοξαρά. Πολύ σύντομα. Ναι. Ναι, στο Δοξαρά λοιπόν είχαμε 19 νεκρούς, 44 τραυματίες. Στον, ναι, ενδιάμεσο σταθμό των χωριών Ορφανών Καρδίτσης και Δοξαρά Λαρίσης, στη θέση Γκιόλη, συγκρούστηκαν δύο αμαξοστοιχίες. Ναι. Το ένα ήταν η Ακρόπολης, διότι αυτό έκανε το δρομολόγιο Αθήνα-Μόναχο, ναι, και ήταν υπερταχεία να πει κλπ. Και μπροστά πήγαινε μία άλλη, η Πόστα. Και αυτή η αμαξοστοιχεία κάποια στιγμή σταμάτησε. Έπεσε ο ήχος. Έπεσε ο ήχος, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Δεν είναι καλή η σύνδεση μας. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθειά σου. Όπως πάντα γίνεται σε τέτοια ιστορικά γεγονότα που έχει σημασία να τα βλέπουμε. Κάποιος μεταπιστωμένο για αυτά που έχει, τώρα. Είδατε τα κοινά του 68 που λέει ότι αδιούχος ο ένας μηχανοδηγός ανέβηκε πάνω. Είναι αυτό που συζητάμε από το πρωί με τη Χρήση και την ίσως πολλές φορές ελληνική νοοτροπία που εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Ναι, πάμε να φύγουμε γιατί είναι Παρασκευούλα σήμερα. Ας ελπίσουμε να έχουμε ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Εμείς θα είμαστε εδώ και πάλι τη Δευτέρα. Έρχονται Δήμητρης Καμπουράκης, Παναγιώτης Στάθης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.